Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί έτοιμο, μάχημο, δυνατό και ξυπνητό να σας κρατήσει συντροφιά, να του κρατήσετε συντροφιά. Συντροφικά να ανεβούμε το δυσβατό μονοπάτι του πρωινού ξυπνήματος. Να κάνουμε παρεούλα. Και ο καθένας μετά τις 8 που θα τελειώσει η εκπομπή να ακολουθήσει το δρόμο του. Αισθάνομαι λίγο σαν τη μητέρα, σαν τον πατέρα που ξυπνάει το παιδί του να πάει στο σχολείο με ένα χάδι, με ένα φιλί. Ετοιμάζει το πρωινό, το παίρνει από το χεράκι και τον στέλνει στον αγώνα το δικό του που έχει να δώσει ο κάθε μικρός ή κάθε μικρή. Έτσι και εμείς σας δίνουμε ένα φιλί στο κούτελο. Σας ανοίγουμε τις γραμμές, σας σκοτωθείτε. Και μέχρι τις 8 όλα αυτά θα έχουν καταλαγιάσει. Θα τα πούμε, θα ξεδώσουμε και αργότερα θα πορευτούμε ο καθένας στον δρόμο του. Καλημερίζω και την Χριστίνα μας σήμερα που ήρθε να μου κάνει παρέα. Κάνεις, Χριστίνα, καλά, μου. Δεν θέλω να με στείλει σχολείο. Δεν θέλω να στείλει σχολείο. Έμαθες μήπως το ότι έπιασα το 2-2 του ΠΑΟΚ με τον Άρη, το έδωσα ακριβές σκορ και είπες να έρθεις κατευθείαν εδώ? Λέει, κάτσε τώρα αυτός, να πούμε εδώ είναι. Αυτός ξέρει. Αυτός ξέρει. Hey, μπράβο, δες... Μπάμπη, συγχαρητήρια. Για ακόμα μια φορά τα προγνωστικά της παρέας πέσανε σχεδόν μέσα. Έτσι. Ένα το πιάσαμε. Ένα το πιάσαμε. Ένα. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν γιατί δίνουμε 400.000 αποτέλεσμα. Με αυτό δεν ασχολείται όλος ο κόσμος. Όλα τα υπόλοιπα. Και σου λέγανε κάποιοι σαν εμένα ότι είσαι μαλαγάνα. Και λέω πρωί-πρωί. Είμαι και με αυτό. Και κάνω σαν το Σπύρο Παπαδόπουλο. Μην με λες Εντάξει, μαλαγάνας. Ναι, μαλαγάνας γιατί, επειδή βλέπουμε το μέλλον. Όχι, επειδή αυτό το έδαινες 2-2, να μην στενοχωρήσει κανένα. Στενοχωρέθηκαν όλοι. Εν τέλει με αυτό το 2-2, πως προέκυψαν τα πράγματα, στεναχωρέθηκαν όλοι. Διότι ουδής είναι ευχαριστημένος από την έκβαση του μάτς, από την τροπή, από τα όσα γίνανε, από το τελικό αποτέλεσμα. Και οι μεν και οι δε θα σου πούνε ότι αξίζαμε την νίκη, όπως αποτυπώθηκε τουλάχιστον και στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά το τέλος του παιχνιδιού. Κατάλαβες πως έχουν τα πράγματα. Σημασία έχουν ότι μη πάτε και παίζετε τζάμπα, ρε, τώρα εδώ. Ακούστε τον Πατμανίδη, να τελειώνουμε, ρε παιδί. Εσύ το έπαιξες, Μπάμπη. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ελπίζω κάποιος να σ' άκουσε και να το έπαιξε. Πώς υπάρχει αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, σε στοιχηματικές και στον ΟΠΑΠ, υπάρχει ένα παιχνίδι που λέγεται Virtual Striker. Κάπως έτσι. Ο Virtual Striker ήταν παιχνίδι ηλεκτρονικό που παίζαμε μικρή. Virtual Football, κάτι τέλος πάντων, στο οποίο ποντάρεις σε εικονικές ομάδες. Ναι ρε παιδί μου, φαντάσου ότι είναι κάποιοι που παίζουν PlayStation ένθεν και ένθεν και εσύ ποντάρεις έτσι μαγικά τον νικητή αυτού του αγώνα. Δεν παίζουν PlayStation. Όχι, δεν παίζουν PlayStation, είναι σαν να παίζουν PlayStation. Δείχνει κάτι γραφικά, δείχνει μπαρμπαδελάκια να τρέχει το ένα παίζει το άλλο και εσύ τα ομάδες που δεν υπάρχουν. Ναι, ναι, τις ποντάρεις κανονικά. Υπάρχει και πρωτάθλημα. Έχει κανονικά στοίχημα, κανονικά στοίχημα αποδόσεις, είναι ο πρασινιακός. Ναι, και κάπως έτσι τις λένε. Πώς λέει, ο κοκκινούλης. Έτσι λοιπόν, αντί να έχουμε αυτό το virtual, να έχουμε το virtual Batman ήδη, ο οποίος θα λέει τα αποτελέσματα και θα κρίνεται έτσι το πρωτάθλημα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Εντάξει, θα συνεχίσουμε, ας πούμε, να ευλογούμε τα γένια μας, τα οποία είναι πάρα πολλά πλούσια και πρέπει να παραξηριστώ και άσχετο αυτό, αλλά τώρα το θυμήθηκα, μιας και αναφερθήκαμε στα γένια. Κάνουμε έτσι μια μικρή εισαγωγή, μια μικρή αναφορά. Διδάσκουμε, Χριστίνα μου, και ήρθες πλάι. Ενώ εσύ είχες το ρόλο της μελλοντολόγου. Τελικά εσύ είσαι πιο μελλοντολόγος. Ναι, γιατί χθες πήραν και μου είπαν ότι εξετάζουν την περίπτωσή μου, ας πούμε, μέσα στις υπηρεσίες, τις αρμόδιες, τις ποδοσφαιρικές, τις παγκόσμιες. Ότι μήπως είναι το μάτς χειραγωγημένο. Που σε εγώ πήγα και τους είπα, παιδιά, κανονίστε τα, έπα στην εκπομπή. Θα εκτεθούμε και μου λένε όλοι τώρα εδώ, Μπάμπη, ναι. Ναι, αλλά δίπλα σε ποιον έμαθες να τα κάνεις αυτά, σε μένα. Έτσι, να μας πάρεις και την πατρότητα. Τέλος πάντων, καλά κάνεις έτσι, θέλει θράσος το... Για να επιβιώσεις. Το προγνωστικό γενικότερα. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο στο 2-31-02-87-3-8. Συναντιόμαστε, ανταμονόμαστε, συζητάμε. Στο FM και ενώ το μηνυματάκι σας το αποστέλνετε στο 545-26, διαβάζουμε αυτά που έχετε να πείτε. Και κατέρωθεν συνδιαλεγόμαστε στο λόγο επειδή στη σελίδουλα μας στο Facebook. Τριτούλα σήμερα, τριτούλα 24 του μηνού.
πρωτομάρτυρος Θέκλης, ο Σιού... Ο Σιού Κόπριος είναι σήμερα. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι πολύ κόμψο να διαβάζουμε ένα όνομα και να γελάμε. Εντάξει. Η νονά του που τον έβγαλε έτσι. Παράλληλα, τον λένε Κόπριο, το βάφτισαν. Όσιος Κόπριος. Γιατί κακό είναι Όσιος Κόπριος. Η νονά του λέει που το βάφτισαν. Ανάμνηση λέει θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας και Αγίας Πέρσης. Θα δούμε λίγο την πορεία, γιατί είμαστε και εκπομπή θεολογικού περιεχομένου. Τον βίο μάλλον, όχι την πορεία, έτσι λέγεται, διαγίων του Οσίου Κόπριου. Και στον Οσίου Κόπριος, μήπως είναι ο... μετά τον Άγιο Παντελεήμονα είναι ο προστάτης επίσης της εκπομπής. Έχει μεγάλη σημασία για εμάς, ας πούμε, έτσι που συλλέγουμε άχρηστες πληροφορίες, αλλά... όσο να είναι, στέκεσαι σε ένα τέτοιο όνομα. Τώρα φαντάζεσαι να υπάρχει κάποιο παιδί που να το φωνάζουν έτσι. Και να μας ακούει και τώρα. Να μας ακούει. Πάλι που το είχαν πει οι γονείς ότι αγόρι μου. Είναι καλό όνομα, παιδί μου. Όταν μεγαλώ και σε λένε εγώ πρέπει να πούμε. Θα είσαι και αλήτης και μάγκας. Γιατί αυτά τα ονόματα δεν είναι που θέλουν μια γυναίκα, Χριστίνα μου. Κόπριος, βέβαια. Άμα δεν το λένε τον άλλο. Ναι, ενώ να το λένε, ας πούμε. Ορέστη. Καλά, το Ορέστη, εντάξει, ο Ορέστης πλέον είναι το νέο Γιώργος. Όλα τα παιδιά Ορέστη το λένε και τον ανιψιό μου μαζί. Πώς μου το είπε. Αχ, πώς μου το έλεγε ένας φίλος μου. Βρήκε όνομα, ο οποίος είναι και δάσκαλος στα σχολεία και κάνει μπούλινγκ στα παιδάκια. Τηλεφωνικά λέει, δες τι όνομα, δεν θα το θυμηθώ και θα σας πω. Αφού πάρουμε τις γραμμούλες. Καλημέρα στη γραμμούλα την πρώτη. Έλα, Παμπή! Έλα, αγόρι μου! Είσαι τυχερός, κατευθύνομαι προς το δάσος της Δαβιάς. Φτάνω Αλεξανδρούπολη, θα φάω και τα κατζόλικα τα λουκάνικα, είτε καλύτερα, ξέρεις. Λουκάνικο από Αλεξανδρούπολη, Παμπή! Δεν έχω φάει! Το Χριστινάκι είναι εκεί, το Χριστινάκι! Το Χριστινάκι, ναι. Αχ, δεν ήταν χθες να το δεις. Τυχερούλες και παρέα σήμερα. Ναι. Χθες αυτός ο Άγιος εκεί της εκπομπής. Ναι. Ναι, πώς λέτε την κυρία που καθαρίζει, πώς κυρία, λέτε στο η κυρία Ελένη, η κυρία Ελένη. Ας μην μεταφέρουμε. Της Αγίας Ελένης και του Αγίου Κωνσταντίνου, γιατί είχα τρία καπνογόνα, τέσσερα τρικάκια, είσαι τυχερός. Αλλά λέω ποιος δεν θα καθαρίσει, η κυρία Ελένη. Ο τον Μπάμπη θα καθαρίσει, όχι. Τι θέλω να πει, ακαμάτι, αχαϊρευτό. Καπνογόνα, τέσσερα τρικάκια! Ήρθε με τέσσερα τρικάκια. Γιατί με κλείνεις γι' αυτό! Τέσσερα τρικάκια! Σε κλείνω, σε κλείνω τώρα! Κλείς, λέγια! Είσαι, πώς το λένε αυτό που κάνανε... Κλείστης! Όχι, λογοκρισία είσαι αυτό! Λογοκλείστης είμαι, μάλιστα, μάλιστα. Άντε, γεια! Τι έπαθε πάλι πρωί-πρωί? Εντάξει, Ελευθέρης μας είναι αυτός, τώρα καταλαβαίνεις. Μ' αρέσει που ζητάς και εξηγήσεις. Λέει ότι δεν είσαι τυχερός, κατευθύνομαι και λέω όχ. Κατευθύνεται εδώ πέρα. Και εγώ το. Γιατί όχ, παιδί μου. Εντάξει, το όχ. Ωραία, περνάμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ελα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλώ το να. Καλημέρα και στη Συνδύο ραδιόφωνο. Και Χριστίνα. Ευχαριστώ. Στο χαντάκι, στο χαντάκι. Καλά, έτσι μ' αρέσει να σε ακούω πρωινό και δροσερό. Τι να κάνω, ρε φίλε, μετά τις 8 η ώρα για βρες μια λύση. Μετά τις 8, τι να κάνεις, όντως. Μετά τις 8 το πρωί, φαντάζομαι. Δεν περνάει. Να κοιμάσαι καθόλου. Σαν το στην μαγκάρα την πας και άλλη φορά. Μια ώρα, 24 ώρα, όπως θα είναι σούρας. Έτσι, έτσι, με ανοιχτό το μάτι. Γιατί μπορεί να μας ξεφύγει και τίποτα. Χριστίνα, τι να κάνω μετά τις 8. Τι να κάνει μετά τις 8 το βράδυ. Α, μετά τις 8 το βράδυ. Τώρα. Τώρα το πρωί. Ναι. Γιατί δεν προσπαθείς να κοιμηθείς λίγο παραπάνω. Άλλη μία ώρα. Είπαμε, δεν κοιμάται. Κάτσιμο ζωή είναι ο ύπνος. Άλλη λύση, τι να κάνουμε μετά τις 8, ή τι θα έκανες, ας πούμε, στη Σαμαρίνα που βρίσκεται. Στη Σαμαρίνα, τι θα έκανες. Κρύο τώρα, το τζάκι δεν το έχω ανάψει, Μαρκίνο. Θα κατέβω κάτω στο καφενείο να φτιάξω ένα λίτρο τσίπουρο με αλυφές. Να το, 8 η ώρα, μια χαρά. Γιατί είναι, την καλύτερη ώρα είναι. Μπλάκα κάνεις. Breakfast είναι. Breakfast, με αλυφές, τσιπουράκι, ωραία, βάει μια λακέρνα. Αλήθεια. Σαλάτες. Αλήθεια. Τυροσαλάτα με λιτζάνοσα. Αλήθεια. Τι δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Κατάλαβα τι εννοούσε αυτό. Αλλά λέω 8 ώρα το πρωί θα πιει τσίπουρο. Θα φάει για αλήθεια. Και το 12-12. Μια σημεία να πέσουμε στο ζωικό λίπος στα κρέατα. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι πρόγραμμα. Αυτό είναι μέθοδος. Αυτό είναι διαιτολόγιο. Έχει σύστημα. Μπράβο. Τι νομίζεις. Έτσι και έτσι είμαστε. Μάλιστα. Δεν σε βοήθησε μάλλον η Χριστίνα, αλλά τη βρήκε στη λύση μόνος. Σε βοήθησε. 8 η ώρα συνήθως κοιμάμαι, γι' αυτό. Ναι. Ο παράκνης και
και την αυτό Χριστινάκη. Σε βοήθησε όμως διαμέσου της μευτικής, έτσι, έτσι δεν την είπα, ποιος το έκανε αυτό, ο Σοκράτης, ο Αριστοτέλης, ποιος? Δεν ξέρω. Ο Φούκιος πρέπει να πει. Έτσι, έτσι λοιπόν. Αυτό, εγώ νομίζω ότι αυτό που ακολουθείς εκεί το πρόγραμμα πάνω στην Σαμαρίνα είναι ένα είδος ασκητικής ζωής. Ναι, το οποίο λείπει κάτω από την Ιβέρεια. Ναι, έτσι. Είναι ένα είδος αυτοταπείνωσης. Λες. Ναι, θα φτάσεις πιο κοντά στο θείο, θα πάρεις τον Ζέπελιν. Είπαμε, θα περάσω μπροστά από τα επίσημα στο Χαριλάου και να τους κάνω ένα τάξετ κλουβ. Έτσι, αγόρι μου. Θα με πετάνε πίτσες φάνα από αυτές τις διαφημιστικές που τρώνε. Μάλιστα, να σε καλά. Α, λέμε, σε φιλούμε, αντού τα λέμε, αντού τα λέμε έτσι. Ψυχής, δεν τον βοήθησε τώρα τον άνθρωπο 8 η ώρα, γιατί δεν έχουμε λύσεις για τις 8. Τι λύσεις έχουμε? Να βρίσκαμε, αλλά τη βρήκε μόνο του. Δεν τα κατεβήλε στο καφέ. Αυτή τη λύση δεν θα μπορούσα να τη σκεφτώ, η αλήθεια είναι. Όχι, να πήγαινε, πού να πήγαινε, α πούμε, για ψώνια. Δεν ανοίγουν 8 η ώρα, κλειστά είναι αυτά. Και δεν έχει να κάνει τίποτα 8 η ώρα, δηλαδή. Δεν έχει και λόγο επειδή. Δεν έχει λόγο επειδή είναι σωστά. Τι να κάνεις αυτή τη ζωή, δύσκολα. Αλλά το βοήθησες με τον τρόπο σου, είπαμε. Σοκρατικά, έτσι, με διαλεκτική και παγωγική μέθοδο. Εγώ τα έκανα αυτά. Εσύ τα κάνες, παιδί μου. Εγώ καταλαβαίνω τώρα πίσω από τις γραμμές. Ο Όσιος Κόπριος, λοιπόν, γιατί μας ενδιαφέρει το ζήτημα, Άγιος Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη το οποίο τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα στις 24 Σεπτέμβρη, ονομάστηκε έτσι γιατί η μητέρα του το γέννησε πάνω σε κοπριά, προσπαθώντας να ξεφύγει από μια επιδρομή βαρβάρων στο Βυζάντιο. Και όταν κανείς έλεγε στον Κόπρι ότι είναι ταπεινόφρονο, αυτός απαντούσε: «Πράγματι, πώς να μην ταπεινοφρονώ όταν ο τόπος που γεννήθηκα, παρένθεση, δηλαδή κοπριά, δείχνει την αξία μου». Μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί όλα έχουν ένα νόημα, έχουν μια βάση. Το πίσω εμείς μπορεί τώρα εδώ να λέμε Κόπρις να μας φαίνεται κάπως, αλλά καταλαβαίνεις ας πούμε την αξία που προσδίδει αυτό το όνομα. Οπότε μπορούν να ονοματίσουν όλοι αφού αυτά τα παιδιά τους τους Κόπρις. Εγώ το δικό μου δεν το βγάλω. Δεν θα το βγάλεις Κόπρια. Να με συγχωρεί ο Άγιος, αλλά Άγιος, αλλά δεν σε έπεισα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλώς τον, καλώς τον. Τι λέει, καλημέρα Χριστίνα. Καλά είμαστε. Έχω εδώ για μια κοπριά, εδώ άλλος είπατε ψήξει ο Μούντζα, έχω τον Μούντζα, εδώ μου ήρθε σκευρωμένος, πείτε δεν μπορεί να περπατήσει. Και να τι κάνει. Να του βάλεις ας πούμε, ζεστό ψωμί. Τι να του περάσεις, σφολιά το μηχανή εδώ, σφολιά το μηχανή που ανοίγουν τα κουρασά να τον ισιώσω. Να είσαι, πολύ καλό γι' αυτό. Ναι. Καλό είναι γι' αυτό. Μια γυναίκα λέει τον Ισιώνη. Όλοι οι εραστές αυτή την εκπομπή έχουν. Ψάχνουμε γυναίκες, τι να κάνουμε. Ναι. Τι να κάνουμε. Να φτιάξουμε. Άμα δεν βρούμε γυναίκες, αγόρια βρίσκουμε. Τι να κάνουμε. Ναι, γυναίκες θέλουμε. Έτσι, άντρες υπάρχουν. Διαμαρτύρω τη γυναίκα. Όλοι οι άντρες που λένε γυναίκες, τι που δεν πήγανε, δεν πήγαν πουθενά. Δεν πήγαν πουθενά. Πήγανε στην αγκαλιά μα. Δεν έχω όρεξη να μιλήσω για μπάλα. Έχει κλείσει φωνή μου από χθες. Φωνάζω, βγαίνω στα ράδια, βρίζω κάτω. Βγήκε κι αλλού. Το μάλωσε και με τον Αφλαμά στη γνωστή ιντερνετική εκπομπή κάθε Δευτέρα. Μάλλον στον αέρα. Μάλωσε, πήρε τηλέφωνο. Μπράβο, μπράβο ρε που μάλωσε με τον Αφλαμά. Όχι, τετατέτ κιόλας. Μάλιστα. Ποιο ήταν το αντικείμενο του. Με τα μικρόφωνα με αυτά. Ποιο ήταν το αντικείμενο του μαλώματός σας. Τίποτα, που δεν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ και τη Λίβερπουλ. Α, μάλιστα. Για τη Λίβερπουλ να μαλώνεις, ναι, βέβαια. Ναι, εντάξει, αυτά. Έτσι, ναι. Αχ, και είναι, εσύ τι θα πεις. Θα δω το άλλο τέλος τώρα με την Άχη να δω τι θα πεις. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, σας χαλάει, σας πονάει που ο Μπατμανίδης τα ξέρει όλα. Τι τα ξέρει, αλλιώς. Τι είχε πει η Χριστίνα, 1-2. 3-2 είχε πει. 3-2 είχε πει. 3-2. Άμα έβγαινε 3-2, θα έλεγε να το πετύχαμε πάλι. Έτσι θα έλεγε αλλιώς θα έλεγε έτσι. Ναι, τι, η ομάδα μας. Σε συμφέρει. Άμα το έπιανε η Χριστίνα, θα έλεγε εκεί και όπως την άλλη φορά που έπιασε στα 7, τι είχε πιάσει. Ναι, η συντακτική μας ομάδα ναι. Εδώ. Ναι, ναι, όπως θες, ναι. Δουλεύει. Εντάξει, ρε Δημήτρη, γιατί το λες έτσι. Το λες με ένα ύφος τώρα πάρα πολύ κακό. Όχι, δεν το λέω κακό. Γιατί όχι, ξέρεις. Είσαι νευριασμένος μαζί μας. Όχι, ξέρεις ποιο είναι το παραπονό μου. Ποιο? 5 χρόνια εκπομπή, δεν έχει βγει ποτέ σε ένα ντέρμπι. Πάω Κάρι όσα παίξαμε δηλαδή. Αφού έρχονται εκεί, εγώ φταίω. Να κερδίσουμε. Ποτέ, ποτέ. Τι λες καλέ, δεν έχεις πει. Θα έχω πει. Δεν μπορεί να μην ξέρω. Εγώ φταίω που δεν. Καταρχήν. Πάω Κάρις παίζουν τα τελευταία 5 χρόνια τώρα, τα δύο. Ναι, γι' αυτό λέω. Δεν παίζω τα προηγούμενα. Θα βάλω να ακούσω όλες τις εκπομπές με τα Πάω Κάρις να σου πω. Πέρυσι και φέτος δεν ήταν άλλες, γι' αυτό. Γιατί ρε Χριστίνα, έχω άδικο τώρα, άμα έπιανε το δικό σου.
Δεν θα έλεγε μετά πάλι και δείχνει. Έτσι πρωί πρωί. Ναι ρε παιδί μου, δύο σκορ δώσαμε, δεν δώσαμε και όλα τα πιθανά σκορ, 150 σκορ διαφορετικά. Δύο σκορ. Με τον Παπανίδη που είπε, έπιασα το 2-2. Άμα το έψανε εσύ θα έλεγε. Πιάσαμε! Πιάσαμε! Τώρα δεν πιάσαμε, έπιασα! Δεν με βάζει και εμένα μέσα, δεν πειράζει, του το χαρίζω. Εδώ με έλεγε μαλαγάνα και τέτοια, με έλεγε ας πούμε δηλαδή γλυφτράκι. Είναι όλοι οι γλυφτράκι. Δεν με πιστεύαν ούτε εδώ οι συνάδελφοι συνδετημόνες, ας πούμε. Κατάλαβες. Εγώ το λέω ότι είσαι μεγάλη μπαλαδόφατσα, το λέω, άσε που δες. Καλά του. Και όπως έλεγες και με τον Ουκρανό πέρσι είναι... Σάχοφ, Σάχοφ θα λέτε και θα κλαίτε, φαίνεται εφανώς η απουσία του. Μίσιτς επίσης, ο καλύτερος τον Γκράζαν όλη την αυτό το μαλλιοτάγαρο. Είπαμε να μιλήσουμε για πάλι και πάλι. Σας τα λέγαμε από πέρυσι ότι ένας παίκτης που μπαίνει κατευθείαν σκοράρει, δείχνει ότι έχετε επαφή με τον γκολ το ένα το άλλο. Αχ, δεν θέλω να γίνω στα λεγάκια, αλλά θα γίνω. Αχ, θα τα πούμε. Τι έγινε πάντως, χθες ήρθε ο Λευτέρης με το σκυλί, σας κατούρισε, έφυγε, αλλά είχε πρόγραμμα. Είχε πρόγραμμα, τώρα πάει να φάει λουκάνικα Αλεξανδρούπολης. Το σκυλί θα το βγάλω, η Τέγε. Έλα, η Τέγε πάρτον. Λοιπόν, τώρα και τι άλλο θα λέγα. Μετά δεν ήρθε για το φούρνο, ακόμη καλύτερο. Φοβήθηκε, λέει. Φοβήθηκε από το Φωτιάδη, μάλλον. Τον τραμπούκησε. Θα είχαμε. Το λέει, τυχόν πατήσει το φούρνο. Σε celebrity death match θα είχαμε κανονικά. Ναι, μάλιστα. Ναι, θα έχει εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Έλα, πάρε λίγο να πει μια καλημέρα. Να πει και μια καλημέρα. Έλα, μούτσα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τώρα, τι κάνεις. Να, δύο εβδομάδες έχει που πέρασα, κατέβηκα από τη... Τέλειο, από... Πού? Πώς το λένε. Έλα, μου τε... Θάσο. Α, μάλιστα, το βρήκαμε. Τόσο πολύ μπερδεύτηκες να βρεις τη Θάσο. Δεν έχουμε πολλά νησιά. Πολλά. Πώς πέρασες τη Θάσο, πώς ήταν η Θάσος, γενικά. Μια χαρά. Σ' ακούω εδώ, ζωάρα έκανες. Πολλούς ξένους, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτοί πληρώνουνε. Εμείς πληρώνουμε, εμείς πάμε και κοιμόμαστε στους φίλους μας. Εμείς για φυλακή είμαστε. Τι πλάκα κάνεις. Καλά που έρχονται και αυτοί και αφήνουν κανένα φραγκάκι. Γιατί άμα περιμένα να. Φωνάρε αυτό. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Και γύρω. Προσπάτε. Bye. Μια κατατοπιστική κουβέντα. Όπως μόνο το λόγο επειδή. Με την Κατερίνα να συναντήθηκε άραγε. Δεν ξέρω, η Θάσος. Είναι μεγάλη. Η Θάσος όχι είναι απλά μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Η Θάσος μάλλον κάτι έχει μαγνήτη. Να το πω. Από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάμπη. Έλα, αγόρι μου. Για το αεροπειρατή, τη μεγάλη επιτυχία τη Διεθνούς Αστυνομίας, Scotland Yard, FBI, NCIA. NCMCA που πιάσανε τον συνταξιούχο. Γιατί από το Yorkshire και ήταν συνταξιούχος και δεν ήταν αεροπειρατής. Για δεν λέτε. Έτσι θα τα πούμε, κλείσε. Έχεις δαξία, γιατί προλάβαμε, ακόμα μας πήρατε με τα μούτρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Σμπαρέας. Καλώς τον. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά εσύ. Καλά ρε Μπάμπη. Πάρα μυστύχημα με τον κολλητό. Ναι. Άκω εδώ τώρα να λες. Ναι. Λοιπόν, Άρης ΠΑΟΚ, λέω εγώ, goal, over, χι. Μέσα. Το πετυχαίνω. Για πλάκα. Το πετυχαίνω, μέσα. Από το 7, ναι. Για πλάκα. Όχι, από αρχή, χωρίς να έχουν παίξει ακόμα. Ναι, όχι. Χωρίς να ξεκινήσει ο αγώνας. Λοιπόν, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Ναι. Λέω θα βάλει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον 3 γκολ. Όχι. Θα είτε το κολλητάρι. Όχι. Λέει και τα δύο χίπε. Λέω όχι ρε μαλάκα, λέω θα βγει. Μη λέει όχι με τίποτα. Πηγαίνει, παίζει. Κρυφά. Βγάζει δελτίο. Και με παίρνει τηλέφωνο και λέει προχώρα πάμε να φάμε κοτόπουλο, λέει. Κερνάω. Και κοτοπουλάκι κέρασε και αυτός μωρέ. Κέρασε. Μάλιστα. Καλά που δεν σ' άκουσε δηλαδή. Καλά που δεν μ' άκουσε. Μια χαρά. Αλλά τον πάω και τον είπα, λέω θα τον πιάσουμε τον πάω. Εντάξει, νομίζω. Αλλά τον όλη η Ελλάδα τον πιάσει. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Κι όμως είδες, είναι δύσκολα τα πράγματα όταν πρόκειται για ντέρμπι μεταξύ δύο ομάδων αιώνιων έτσι, αντιπάλων. Δεν υπάρχουν ας πούμε εύκολες νίκες και πεντάρες και εξάρες και όλα αυτά που λέγανε οι Ολυμπιακοί. Ποιος δεν το έπαιξε τώρα. Ποιος δεν το έπαιξε. Διπλό. Δεν άξιζε κιόλας. Δηλαδή, άμα σου δίνει τώρα με τον Παναθηναϊκό να σου δίνει στο 1.40 το διπλό, όπως και να είναι ο Παναθηναϊκός, νομίζω για μένα δεν αξίζει.
τόσο χαμηλό ποσοστό. Οπότε όσοι το παίξανε. Το over το έδινε 2-20. Του Ολυμπιακού. Αυτό ήταν το. Όχι, το ΠΑΟΚ. Α, του ΠΑΟΚ, εντάξει. Πάλι λίγο ήταν. Λίγο ήταν. Ήταν καλό το goal-goal. Το έδινε 2-22 με 2-30 εκεί. Μια χαρά ήταν τα πράγματα. Μάλιστα, σε καλή μεριά. Ωραίο Κοτόπουλο τουλάχιστον. Αυτό θέλουμε να μάθουμε από εσά. Ωραίο, ωραίο Κοτόπουλο, αλλά ξεκίνησε το δούλευμα πάθη μα, το βγάλαμε μη. Να είσαι καλά. Ξεκίνησε το δούλευμα. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κοτοπουλάκι, κοτοπουλάκι. Εντάξει, δεν πρέπει να κέρδισαν και πολλά λεφτά. Κοτοπουλάκι. Πόσο πάει το κοτοπουλάκι, 10 ευρώ το κιλό. Πόσο να πάει. Εντάξει, εσένα σου κεράσουν κοτόπουλα. Έχει κοτόπουλα και κοτόπουλα. Κοτόπουλα και κοτόπουλα. Μην, δεν είναι όλα έτσι. Τι ρε Μπάμπη, άμα πιάσει το στοίχημα. Μα αρέσει το κανένα εκατομμύριο. Ρε παιδί, άμα παίζει τώρα κανένα πολύ καλό κοτοπουλάκι. Πολλά δεν... κοτόπουλα. Ναι, δεν είναι όλα το ίδιο. Σου λέω, ξέρω εγώ στο μυαλό μου ένα κοτοπουλάδικο το οποίο το κοτόπουλο δεν είναι γεύση κοτόπουλου, είναι τόσο ωραία. Τι γεύση έχει. Κρέατος κανονικού ρε παιδί μου. Γιατί το Σολομού. Ναι, Σολομός. Είναι συγκλονιστικό κάπου, άντε να το πω ας πούμε και το είναι ονόμαση, κάπου στον Εύωσμο. Ας πούμε δεν θα πω παραπάνω για να μην κάνουμε και διαφήμιση. Μας κεράσουν, πρώτα τον πω εγώ, θα έρχομαι εδώ με... Θα γλύπω τα δάχτυλά μου, τι έφαγα. Έτσι θα είναι live reaction όλο αυτό το πράγμα. Στον άλλο να αρέσει το κοτόπουλο κακό. Το έχουμε παρεξηγημένο και λίγο το κοτόπουλο. Όταν κάτι δεν ξέρουμε να το προσδιορίσουμε, έφαγες μια άλλη γεύση, πώς ήταν, σαν κοτόπουλο. Τι να πεις. Κοιμάμαι, έπεσα σαν το κοτόπουλο, κοιμάμαι με τις κότες. Γενικά. Πολύ υποτιμημένη αυτή. Πολύ υποτιμημένη. Παλιωμόρη κότα, ξέρω εγώ. Κότα από εδώ, δηλαδή. Κάνει... Κότα λιράτη. Η κότα κι αν κάνει. Τα αυγουλάκια θρεύει, τα παιδάκια αυτό μας δίνει το κρέας της. Βοσκάει, διώχνει, τρώει, ας πούμε, τα έντομα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Κι όμως εκεί την έχουμε. Τρώει τα έντομα. Και, και το χειρότερο που κάνουμε είναι αυτό, ότι δεν εκτιμάμε και το κρέας της. Δεν φτάνει που θα. Όχι, πώς δεν το εκτιμάμε. Θανατώνεται για εμάς. Πολύ, αλλά... Σε παρακαλώ τώρα, τρώει κανείς κοτογύρο. Γύρω κοτόπουλο, γελάει ο κόσμος. Γύρω κοτόπουλο, ναι, όχι. Δεν έχει νόημα να υπάρξει ο γύρος κοτόπουλο εδώ που τα λέμε. Ο γύρος κοτόπουλος. Ναι, ο γύρος κοτόπουλος. Σε παρακαλώ, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Κότα από σόγια είναι. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Μαλαγάνα. Έτσι, γκουρού όμως, γκουρού. Παλιά ήταν η Λέρος, τώρα γίνει Θάσος φαίνεται. Αλλάζουν οι τοποθεσίες. Ναι, είναι για μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχουμε και πολλά νησά, αλλά εντάξει είναι και καταπληκτικό, είναι πανέμορφο. Ναι, ας βγει ένας καβαλιώτης να επιβεβαιώσει για την Θάσο. Χριστίνα, δηλαδή. Αν υπήρχε στοιχηματική εταιρεία όπως στην Αγγλία, θυμάμαι έναν αγώνα που είχαν σφάξει την Εθνική Αγγλίας και μια εταιρεία, τέλος πάντων να μην την πούμε και την κάνουμε διαφήμιση, και δεν μπορείς να παίξεις εκεί πλέον. Επέστρεφε τα χρήματα και να αν είχες παίξει νίκη της Αγγλίας. Τι? Ναι, σε κάποιον αγώνα που την είχαν σφάξει. Ναι. Την είχαν σφάξει, τι εννοείς, την είχαν χρήματα, δηλαδή, την είχα με το γκολ, ναι. Με το γκολ που ακυρώθηκε του ΠΑΟΚ, το τελικό αποτέλεσμα είναι 3-2, οπότε έχεις πιάσει κανονικά. Α, μάλιστα, αυτά αρχίσαμε στη συνείδηση του κόσμου. Να επιστρέψουν και γρήγορα τα λεφτά μας. Να επιστρέψουν στοιχηματικά σίγουρα. Πριν από καμιά εβδομάδα, Μπάμπη, σου είπα ότι καλύτερα στη ΣΥΠΑ παρά σε μαύρη τρύπα και δεν το είχε καταλάβει ο κόσμος. Τώρα πιστεύω μετά την ανακοίνωση της ανακρίτριας ότι όχι απλά παραιτήθηκε, αλλά πήρε την οικογένειά της και έφυγε στη ΣΥΠΑ. Διάβασε ένα σχόλιο, λέει, επέλεξε το ταξίδι στη ΣΥΠΑ από το τελευταίο ταξίδι. Ναι. Σχολιάρα. Το καταλάβω. Σχολιάρα. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να λέμε, οκ. Εγώ πάντως όσες σειρές έχω παρακολουθήσει με τον Εσκομπάρ, δύσκολα γινόντουσαν αυτά. Τέλος πάντων. Εντάξει, κανονικότητα. Ωραία. Αυτή είναι, ήρθε η κανονικότητα. Χθεσινό βραδινό, χθεσινό απογευματινό για τις ΗΠΑ μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, στην συνδιάσκεψη αυτή του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή και αναφέρεται στα γεγονότα της τραγωδίας του Ματιού, του Μάτιου, πώς το λέμε συντακτικά. Τέλος πάντων, στην τραγωδία στο Μάτιο, όλο αυτό που συντελέστηκε την περσινή χρονιά. Και ανέφερε ότι τα αίτια αυτής της τραγωδίας ήταν η κλιματική αλλαγή. Τίποτα από όλο το προηγούμενο αφήγημα, ας πούμε, ότι ρημάξανε, κάψανε και ράνανε. Μίλησε ευθασός και είπε ότι οι καιρικές συνθήκες και η ένταση της φωτιάς και ο τρόπος με τον οποίο αυτή εξαπλώθηκε. Αποτέλεσμα και απόρρια της κλιματικής αλλαγής. Αν τους μιλήσει και για τον εξωγήινο που είδε στον Ημιτό, θα τον πάρουν στην άνθρωπο της Αντωνία. Θα έχουμε αποκατάσταση, μάλιστα. Έγινε.
Σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Αγόρι μου, παιχταρά μου. Τι κάνεις? Είμαστε πολύ καλά. Εσύ, βαρύ, ακούω. Τι ξύνησα. Αχ, τι ώρα είναι αυτή, 6:28 τόσο αργά. Ναι, η Χριστίνα είναι εκεί. Εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι, σε περιμένει. Χριστίνα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Πέμπτη πληρώνομαι, πας και βγαίνουμε για καφέ, εντάξει. Τέλεια, κερνάς. Ναι, ας το πάμε, εγώ κερνάω. Να τα, να τα. Είμαι πλούσιος εγώ, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω, για πες. Ναι, είμαι πλούσιος. Είσαι η πρώτη που της έταξε κέρασμα, είναι αυτό σαν να έπιασε στίχημα. Δεν κερνάω. Κανένα δεν κερνάω. Δεν κεράσω. Έτσι, μόνο ένα τσάι με ένα μισή ευρώ, εντάξει. Εντάξει, παιδί μου, σημασία έχει το κέρασμα είναι κέρασμα. Χειρονομία τώρα, και αυτό μας συγκινείς. Πέμπτη πληρώνεις. Τι κάνεις? Ποιος από τους δύο? Εσύ. Ποιος μη σου μιλήσει. Εντάξει, καλά είμαστε και οι δύο εδώ να σε ακούμε. Θα να κάνω και ένα καφεδάκι σε λίγο να πιω. Πού θα το κάνεις τον καφέ? Πώς το κάνεις? Είναι το κίνητο. Σιγά καλέ. Τι να, κάπου σε άκουσα, μου άνοιξε τη διάθεση. Πρωινό δεν έχει, έτσι σκέτο το ξενοσφύρι του στο μαχάκι σου. Έχει το πρωί νηστεία, 10 η ώρα έχει τράπεζα. Πω, τι 10 η ώρα είναι δυνατόν. Ανοίχτε ρε τις τράπεζες, εδώ κάποτε ανοίγαν και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Ανοίχτε ρε τις τράπεζες να μπει ο κόσμος μέσα, ας πούμε. 10 η ώρα και είναι 6:30, τίποτα δεν έχει, δηλαδή κάτι τι έτσι, ας πούμε. Μόνο ψωμί και ελιές. Καλό είναι αυτό, ψωμί, ψωμί και ελιές, δεν σ' αρέσουν, ε. Χριστίνα, είσαι καλό κορίτσι, το ξέρεις. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ. Ωραία. Δεν κάνει τίποτα. Έγινε. Τι έγινε με το Λάρισα, με την Ξάρτη? Τι ενδιαφέρον είναι αυτό, χθες για το Λάρισα. 3-0 κέρδισε η Λάρισα. Αυτό έπασε, καλά έκανε η Λάρισα να κερδίσει. Μα, τι ενδιαφέρον ξαφνικά είναι για τη Λάρισα, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δικαιούσε κέρασμα με τη Λάρισα, κατάλαβες. Τι είναι γιατί? Αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί κέρδισε η Λάρισα, άμα έχανε δεν με κέρναγε. Κάπου και τον κεράσει εσύ, Μπάμπη. Όχι, κάποιος θα του έταξε άλλος, ο Κούγιας μπορεί. Ναι. Ποιος θα σε κεράσει? Ναι, Κούγια, λέει. Έτσι, άλιστα, έχεις παρεδώσει. Πού είναι, όπου να είναι? Μένα ρωτάς, πάρ' το τηλέφωνο αφού μιλάτε συνέχεια. Δεν τον έστειλες, έλα μωρό μου, πρωινό, πρωινό. Έλα καλημέρα. Γεια, γεια σου. Γεια, γεια, γεια. Και αυτός γεια σου λέει, πρέπει να θυμηθώ ότι κάνεις. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον να. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Αράου. Έτσι. Χριστίνα. Ναι. Μην πιστεύεις, γιατί τώρα θα πω μια κακιά κουβέντα, αλλά δεν πειράζει. Μάλιστα, που συγχωρέθηκες. Όλοι σαν για μάλια βγαίνουν, μόλις βγει η Χριστίνα. Λοιπόν, όλοι οι σαλιά. Λοιπόν, όλοι τάζουνε. Ο άλλος μας έταξε. Θα μας δώσει τα 250 εκατομμύρια που έχασε κάποιοι που τα κλέψανε διεθνά, να μην πω ονόματα. Όχι, χιλιάρικα ήταν, δεν ήταν εκατομμύρια. Τις κάνουν διαφήμιση. Ναι, μίλες, μίλες. Λοιπόν, το ωραίο τι είναι, μόνο τάζει ο Έλληνας, αλλά δεν βλέπω δεν το μάνι. Μάνι, νοχάνι. Το τάξι μου, να συντάξω εγώ λαγούς με τομάτες και πετραγίδια. Τάξι και ένα κοτόπουλο, έστω, το λαγό τώρα είναι πιο ακριβώς. Κοτόπουλο έχει ιστορία το κοτόπουλο στην Ελβετία. Αλλά θα το πω καμιά φορά. Τι ιστορία μπορεί να έχει το κοτόπουλο? Όχι, θα το πεις τώρα. Ελβετικό κοτόπουλο. Τι ιστορία μπορεί να έχει το κοτόπουλο? Δηλαδή ιστορία λέμε. Πάμε. Ο Βίζαντας έχει ιστορία. Τον Καρταβερίδη, τον Αγάπη, τον ήξερες? Βέβαια. Και που άπιζε. Βέβαια. Τον ήξερες? Βέβαια, εννοείται. Μαστρού του πατέρα, συγχωρέθηκε, υπέθερε από τώρα. Έχει μισό χρόνια. Λοιπόν, όταν είχε έρθει εδώ πέρα, εγώ είχα αμάξι και ένα άλλο. Μιλάμε για τώρα για το. Για πολύ παλιά. Ναι. Πάμε. Το κοτόπουλο θέλω σε ένα ρεστοράν εδώ στο χωριό που είμαστε πολλές. Ναι. Του λέω πάμε να φάμε κοτόπουλο, λέω στο τέτοιο. Στο. Πώς το λέμε, ρε. Στο. Στο καλαθάκι. Στο κοτάδικο. Όχι. Τι. Στο. Αυτό μόνο κοτόπουλο βγαίνει, αλλά στο καλάτι. Στο κοτέτσι. Ωραίο το φτιάχνει. Α, ναι, πολύ. Πολύ ωραίο. Ναι. Πάμε πολλές. Παραγγέλνουμε κοτόπουλο. Παράγγειλε στη σερβιτόρα. Ναι. Πίνουμε και μια μπύρα εκεί πέρα. Ναι. Ήρθε η σερβιτόρα, μας φέρνει πυρούνια, κουτάλια, τέτοια πυρούνια, μαχαίρια. Ναι, λογικό.
Να μην φέρει. Τι λογικό, ρε, του Κωστόπουλου τρώει την. Σωστό! Να τη ερώτηση παγίδα. Να τη ερώτηση. Αυτό είναι το τέτοιο. Λοιπόν, λέω ρε, Σάββατο να γίνω. Σάββατο λέω. Πώς του Κωστόπουλου στο τρώμε με το χέρι, α πούμε. Βέβαια. Ξέρω εγώ γιατί μα δεν τα καλά. Και το γεστονά γεμάτο που λες. Και αρχίσατε. Διδάξατε πολιτισμό. Λοιπόν, ναι, παραγγέλνουμε. Μόλις έφερε τα τέτοια, λέω φέρει μας ακόμη δύο κοτόπουλα. Δύο μερίδες. Σεράτα. Σεράτα. Μισό κοτόπουλο στο τέτοιο. Λέει για ποιον είναι. Λέω περιμένουμε και δύο άτομα. Λέω τέτοιο κοκκιγό. Για μάτσα. Τι μα βαστάει μισό κοτόπουλο. Έτσι και μετά αρχίσαν όλοι. Σας είδανε και αρχίσαν όλοι να βάζουν χεράκι στο κοτόπουλάκι, φαντάζομαι. Όχι. Τρώμε. Τα αφήνουμε τα κουτάλια, τα πυρούνια και τα μαχαίρια στην πάντα που λες. Να το κουτίρι μπύρα, να και κοτόπουλο που λες, να και τέτοιο. Καλά, εμείς είχαμε για μιζέ. Έλα πάνω. Δεν βαριέσαι. Όλοι που λες να κοιτάζουν μας, γυναίκες, άντρες, να κοιτάζουν. Να ζηλεύουνε. Όχι δίπλα λίγο παραπέρα ήταν, λέει. Δες τα δύο τα γουρούνια εδώ πέρα πως τρώνε. Δε, ποιοι ήταν, άσε βρε. Εγώ το άρπαξα. Λέω, με συγχωρείτε, λέω, μπορώ να ρωτήσω ποιοι, τα γουρούνια ποια είναι, λέω. Ποια είναι τα γουρούνια, ναι. Τα γουρούνια, λέω, δεν τρώνε, λέω, κοτόπουλα, λέω. Α, να τα, μπέστα. Ωραία. Το άλλο δες τώρα. Το άλλο. Λέω, καλά. Ήταν μόνος μου το είναι. Εσύ λέω ξέρεις να τρως κοτόπουλο. Βέβαια. Το κοτόπουλο κυρά μου τη λέω δεν τρώγεται με μαχαίρια και πυρούνια. Έτσι θέλω να σου πει. Χέρια λέω και αταγλύφεις. Τότε δεν έχει μέσα το κοτόπουλο. Λοιπόν. Έτσι. Άμα σε πω την άλλη φορά που του μετά καμιά 15 μέρες είχαμε πάει. Κανένα δεν έτρωγε με τα πυρούνια και με τα χέρια. Έτσι. Όλοι με τα χέρια τρώγανε. Διδάξαμε πολιτισμό. Να σε καλά. Σοβαρά, θα που σε λέω γεγονότα είναι. Έτσι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Πρέπει να πάμε για διάλειμμα. Φιλιά. Να πάτε. Καλημέρα. Έτσι, τσάω, τσάω, τσάω. Όχι, γιατί είναι τόσο ήθελα να βάλω ένα τραγούδι. Ήθελα να βάλω ένα τραγούδι για να κάνουμε εδώ ένα τέτοιο. Αυτό. Για να κάνουμε αποχώρηση, κοκοκό. Μια κοντά στρούμπουλη, μια όμορφη πουλάδα. Όχι, μας άνοιξε όρεξη πάλι πρωί-πρωί με αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι. Θα χτυπήσουμε ένα κοτοπουλάκι. Πώς το λέγεται το άλλο, το λες κοτούλες και μπορείς και το τρως. Η Ανίτα, πώς το λέει. Πάω δύο κοτούλες, χαλαρά. Χαλαρά, χαλαρά. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε εδώ. Ποιος ξέρει τι θα μας προκαλέσει το ερέθισμα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 24ης του Σεπτέμβρη, Τριτούλα. Μια τρίτη με 24 ώρες πανελλαδική απεργία για όσους δεν το γνωρίζουν. Και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα υπάρχουν από τις 10 και μετά στο κέντρο της πόλης. Τα λεωφορεία του Άστομος κυκλοφορούν κανονικά. Εγώ ήρθα δηλαδή κανονικά και δεν θα υπάρξει κάποιο θέμα για όσους ενδεχομένως να αναρωτιούνται στο άκουσμα της απεργίας. Μ' αρέσει, διαβάζω από σαλονικιώτικο site τα νέα και λέει σε ό,τι έχει να κάνει με τις μετακινήσεις τα λεωφορεία του ΟΑΣ στη Θεσσαλονίκη θα κινούνται κανονικά. Ωστόσο, λέει δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Ναι. Εδώ οι ψαρόβαρκες που έχουμε στην Θεσσαλονίκη, ούτε ψαρόβαρκες δεν έχουμε. Και το μετρό επίσης. Δεν κυκλοφορεί σήμερα. Δεν κυκλοφορεί. Στην Αθήνα κινητοποιημένα θα είναι τα τρόλι, τα λεωφορεία και η σειρμή στο δίκτυο της γραμμής. Και το μετρό. Ευτυχώς που έφυγα. Ευτυχώς που έφυγες από την Αθήνα και τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη το μετρό κανονικά. Όλα. Αποχωρείς τώρα το ενδεχομένως να υπάρχουν θέματα στις δημόσιες υπηρεσίες, στα σχολεία, με κάποιους καθηγητές και δασκάλους που θα απεργήσουν. Πιθανότατα τώρα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να καλωσορίσω και την Κώστα Νεβαρίνο. Έτσι. Καλώς σας βρήκα. Μπράβο. Λοιπόν, το Μαλαγάνα
να κάνω λίγο, επειδή η Συνδία τη χάνει με 17 χρόνια δασκάλα. Να, νόμιζα είναι Μαλαγάνα, ξέρεις, έτσι το πεις, επειδή έχω κάνει το Μαλαγάνα στη γυναίκα μου, ναι. Ναι, αλλά πρέπει τιμολογικά να δίνω Μαλαγάνα. Ναι, πες το για ρηχτό, για ρηχτό. Έτσι, μπράβο. Και τη ρώτησα, η οποία φυσικά δεν υπάρχει σαν λέξη, δεν μπορείς να την αναλύσεις τιμολογικά, είναι φλακ. Δηλαδή έχει επικρατήσει, ξέρω εγώ, έτσι έχει επικρατήσει. Τα συζήτησα λίγο με τη γυναίκα μου, ναι, βγάλα μάκρυ, μαλώσαμε. Ναι. Και μετά ρώτησα τον ιό, ο οποίος όπως ξέρουμε σπουδάζει και αυτός κάτι τέτοιο. Τι ήθελα και τον ρώτησα. Πρώτον, με έβαλε σε μπαν. Όσον αφορά τον λόγο, επειδή έγινε ρε μάκα, το λέω. Ναι. Μπαν μου λέει, μπαν ρε φίλε του. Αλλά εσύ δεν το τηρείς από ό,τι βλέπουμε. Όχι, τελείωσε. Εγώ δεν είναι τελευταία παρουσία. Δεν ξέρω πότε θα επανέλθω. Μάλιστα. Επίσημα λοιπόν. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτο αυτό. Λοιπόν, Μαλαγάνας είναι κάποιος ο οποίος μιλάει, έχει ευχαίρεια λόγου, κάτι σαν τον Αντρέα, κάτι σαν τον Βαγγέλη, τον Βενιζέλο. Λέει για να λέει ρε παιδί μου, απλά έχει την ευχαίρεια του λόγου. Την ευχαίρεια του λόγου. Αυτό το... Ναι, είναι αυτό το φανταστικό που είχε πει ο Χάρη Κλίν για τον Αντρέα. Λέει, είναι η θέση να μιλάει 5,5 ώρες για να αποδείξει την αξία της σιωπής. Ωραίο. Απίστευτο, όχι ωραίο. Λοιπόν, ένα αυτό. Οπότε ο Μαλαγάνας είναι κάποιος ο οποίος έχει ευχαίρεια λόγου και λέει, ρε παιδί μου, ναι. Είναι σαν κάτι τους παλιούς σοφιστές. Ξέρεις ήταν οι σοφιστές. Μιλούσαν με σένα για ένα πράγμα το οποίο σε αποδείκνυαν ότι είναι άσπρο και την ίδια ώρα μιλούσαν. Σαν και εμάς, μόνο σοφιστίες λέμε εδώ πέρα και ανακρίβεις. Όχι, όχι, καμία σχέση. Άλλο σοφιστής και άλλο οι σοφίες και όλα αυτά. Είπαμε σοφιστής, τι έλεγε. Τώρα, σοφιστής ή σοφικιστής, κάπως έτσι. Δηλαδή ένα πράγμα σε έπειθε εσένα, ρε παιδί μου, το αποδείκνει ότι είναι άσπρο και το ίδιο πράγμα το αποδείκνει στην Κριστίνα ότι είναι μαύρο. Τέλος. Και δεν μπορεί να το πει. Παοξής δηλαδή. Παοξής ο Μαλαγάνας. Αυτό θέλω να μας πεις. Εντάξει, το πασκίδι. Μα αθλητική εκπομπή μας. Λοιπόν, Χριστίνα, τζάμπα χάρηκες. Δηλαδή δεν τρέχει τίποτα με τον καφέ που σου κέρασε, που σου υποσχέθηκε, γιατί δεν έχει ξυπνήσει καλά. Τώρα σε λίγο θα δεν θα παραδεχθεί τίποτα από όλα αυτά λοιπόν. Μάλιστα. Μια που το έχει η μέρα να τελειώνουμε και μιλάμε για κοτόπουλα και πρέπει να υπάρχει κάποιο respect. Πρώτον, Le Coq Sportif είναι, ξέρω εγώ, εθνική Γαλλία, δεν είναι. Ποιο το Λευκό Σπορτ. Α, ο Πετινό, Πετινό. Εντάξει τώρα, τι Πετινό, τι Κοτόπουλο. Να πούμε είναι. Όχι, διαφορά έχει. Άλλο Κόκορα. Άλλο Κόκορα. Καλά, εντάξει. Άλλο Κόκορα και άλλο Κοτόπουλο. Ναι, τον Κόκορα. Τον Κόκορα πρέπει να το φας. Με μακαρόνι. Ναι. Μαγειρεμένο. Κρασάτο. Ναι, κρασάτο, α πούμε, πρέπει να είναι μαγειρεμένο. Δεν μπορεί να το πετάξει τώρα πάνω στα κάρβουνα. Να το κάνει έτσι, α πούμε, ένα φιλετάκι, ένα τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Ο Κόκορα θέλει την επιτυχία. Μαγείρεμα. Ενώ το κοτοπουλάκι το πετάς και σε μια σχάρα. Από το αγαπημένο μου φαΐ είναι ο κόκορας. Πού θα φάμε έναν ωραίο κόκορα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δύσκολο, δύσκολο. Όταν θα κατέβω από τον Άγιο Πρόεδρο θα σου φέρω ένα κόκορα. Έχει τα κοκόρια και ξυπνάνε νωρίς. Ένα από τα προβλήματα θα άσε εγώ ευτυχώς ξυπνάω νωρίς για κάποιες δουλειές. Άλλο πράγμα ρε. Δηλαδή, εντάξει, στου Μπατμανίδη την παιδική χαρά σφάξαμε ένα κόκορα. Θα τραγουδάμε. Πλακώνεται τα κοκόρια πριν βρει και ποιο θα λαλήσει πιο νωρίς και πιο γρήγορα. Και τελειώνοντας για το respect. Στα κοτόπουλα, respect λοιπόν, ειδικά στα δικέφαλα κοτόπουλα, αντέ του λαόρ, θα αργήσω να ξαναβγω. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω. Καλημέρα στην Γραμμουλά. Πολύ καλημέρα σας. Καλώς το να, καλώς το να. Καλημέρα. Και στους δύο. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι είμαστε πολύ αχάριστοι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, γιατί μάλλον. Μπορεί να απεργεί το μετρό, αλλά η υποθαλάσσια λειτουργεί κανονικά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ο κόσμος είναι στο επιτόπιο ρεπορτάζ. Ναι, το είχαμε ξεχάσει αυτό το μέτωπο, ας πούμε, συγκοινωνίας. Για να μην ξεχνιόμαστε, σου δίνουν έτσι κι αλλιώς, άμα πας μπροστά στο Λευκό Πύργο, έχεις στολή, φιάλη και μάσκα και έχεις, μπαίνεις και κάνεις την υποθαλάσσια όπως θες. Έχει και μαζί σκηνή που είναι μέχρι την Περαία σε πάει, για να μην χάνεσαι. Οπότε εντάξει, δεν έχουμε το μέτρο, δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Καλά κάνεις και πανηγυρίζεις για το 2-2. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν εφημερίδες οι οποίες έχουν 24 σελίδες ένθετα με 454 επιλογές και αν πιάσουν για την επόμενη μέρα βγαίνουν, δώσαμε εκατομμύρια στον κόσμο. Ναι, εννοείται, μα ακριβώς γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λόγο το κάνω, το ένθετο το δικό μας. Έχω διαβάσει σε εφημερίδα εδώ της πόλης το κορυφαίο πριν από χρόνια. Ποια κρίση
μοίρασε εκατομμύρια το τάδε. Εννοείται. Και οπότε μην αγώνεσαι. Χάνεις τα 1500, βγάζεις το ένα, βγες και πες το. Ναι, εννοείται. Τι. Είμαστε μαζί σου. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, στον παπά είμαστε πρώτοι. Θα συνδεθούμε ξανά όταν έχει κάτι άλλο φαγητό εκτός από κοτόπουλο. Δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Ρε φίλε, εντάξει. Παραπάει το κοτόπουλο, δηλαδή, εντάξει. Είναι η εύκολη λύση, αλλά το υποτιμούμε το καημένο, ας πούμε. Το υποτιμούμε γιατί το έχουμε φάει 100.000 ναι. φορές, ρε φίλε, αυτό το γνωρίζουμε. Το κοτόπουλο είναι τα μακαρόνια του κρέατος. Όταν δεν έχεις τι να μαγειρέψεις, πετάς ένα κοτόπουλο, ας πούμε. Και ήθελα να σε καταγγείλω γιατί όταν τη στιγμή που μιλάμε για κοτόπουλα, η πρώτη σου διαφήμιση ήταν για ψάρι με το που έβαλες. Δεν ξέρουμε τι καλημέρα. Έγινε καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα υπάρχει κανένα ψάρι έτσι. Πώς λέμε ψαρονέφρι, ας πούμε, κανένα ψάρι, πώς λέμε ζακέτα και αυτά. Να υπάρχει ψάρι κοτούλα. Ναι, κοτούλα, κάτι, κόκορα, κάπου σίγουρα. Γιατί τα ψάρια έχουν άπειρες ονομασίες. Αυτή είναι η τέτοια. Πώς πήγαμε τώρα εδώ στα κοτόπουλα, τι να κάνεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα του λόγου. Επειδή 2-31-0-287 και 3 οκτάρια, όπως μας ενημέρωσε ο φίλος, παρόλο την απεργία και την μη λειτουργία του μετρό, λειτουργεί κανονικά υποθαλάσσια. Εντάξει, μπορεί ο κόσμος να την διανύσει. Ήταν ένα πολύ ωραίο έργο. Κάποτε εγκαταλείφθηκε και δεν το ξαναφέρουμε, αφού ό,τι θέλουμε μπορούμε να λέμε και ό,τι θέλουμε μπορούμε να φανταζόμαστε. Κάτσε να φτιαχτεί το υπόγειο μετρό πρώτα, το κανονικό, και εγώ πάμε στο το είχα κάνει και εικόνα το υποθαλάσσιο και μάλιστα ήθελα. Ήθελα να δώσουμε και το κάτι της παραπάνω και να μην έχει τείχους παραπλεύρος, να είναι με τζάμια, να είναι λίγο σαν ένα ιδρύο. Να μπορείς να βλέπεις και το τι επιπλέει στο θερμαϊκό, ρε παιδί μου, να σου φτιάχνει και λίγο εικόνα. Να είναι εντυπωσιακό, να είναι ένας πόλος έλξης, δεν υπάρχει πουθενά στο εξωτερικό. Πώς θα γινόταν, αλήθεια, δεν θα γινόταν έτσι. Να βλέπεις, ξέρω εγώ, αυτά που το πρωί έκανες, ας πούμε, στο βεσέ σου. Τα βλέπεις, τα βλέπεις, ας πούμε. Έτσι μια χαρά, πώς θα ήταν. Δίνουμε, κάντε μια μέρα πρωθυπουργό, σας κάνω εγώ λύσεις εδώ. Μια χαρά, μια χαρά. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας καθ' όλη την διάρκεια, όχι μόνο της εκπομπής, αλλά καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Από τις χθεσινές έτσι ειδήσεις που αλλιεύσαμε μέσα από τον κόσμο του διαδικτύου, αυτή που μας συγκλώνησε, πέρα από τα αθλητικά, εντάξει θα συζητάμε τώρα εδώ, στην απόϊχο του ΠΑΟΚ, πολλά λέγονται, συνεχίζουν, κατέρωθεν ανακοινώσεις, τέτοια, περισσότερο σχολιαστούν στις υπόλοιπες εκπομπές. Νομίζω ότι η είδηση σοκ που κάνει το γύρο του διαδικτύου, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί, είναι το ότι κρεμάει, πώς θα το πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν εγκαταλείπει ένας ποδοσφαιριστής, λέμε κρεμάει τα παπούτσια του. Κρεμάει τη γραβάτα του. Μ' αρέσεις. Κρεμάει τη γραβάτα του. Εκτός αν είναι ο Τσίπρας που δεν φόρεσε γραβάτα. Γι' αυτό δεν θα εγκαταλείψει. Κρεμάει τη γραβάτα του ο Κώστας ο Καραμαλής. Αυτό τι, το είδα που το ανέβασες εσύ, τι ναι, φάση. Ναι, το ανέβασες, τη φάση. Διέρευση. Δεν ξανασχολείτε. Ναι, δεν ασχολούμαι. Εντάξει, ασχολιόταν τώρα δηλαδή. Ναι, έκανε καμιά δήλωση. Ότι σκέφτεται να αποχωρήσει από την πολιτική. Ο πάλε ποτέ πρωθυπουργός της χώρας μας, ο Κώστας ο Καραμαλής, για τον οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρεμάει τα παπούτσια του κιόλας, γιατί είναι και μπαλαδόφατσα μεγάλη. Έχει παίξει μπάλα και ξέρει, παρακολουθούσε όταν ήταν πρωθυπουργός, έτσι μέσα σε όλα αυτά τα επικοινωνιακά. Και θυμάσαι, πήγε να παίξει έναν αγώνα ποδοσφαίρου στην Λεωφόρο, νομίζω είχε γίνει, μεταξύ βουλευτών και δημοσιογράφων, και έσπασε το πόδι του. Ναι. Κατευθείαν. Εγώ συμπλέω μαζί του, θα μπορούσα να είμαι άνετα εγώ τη μοναδική φορά που να πηγαίνα. Πολιτική βόμβα, λέει, αποχωρεί από την πολιτική ο Κώστας ο Καραμαλής. Σπάει τη σιωπή του. Δεν ξέρω, ας πούμε. Τώρα ήταν και η κουβέντα, βέβαια, τέργησε και με τα κοτοπουλάκια που συζητούσαμε. Θα ήταν το καταλληλότερο, ας πούμε, να μας διαφωτίσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Με χαμόγελο. Πάνω απ' όλα. Με χαμόγελο, βέβαια, όταν διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις. Λίγο μια στεναχώρια μας, ναι, το χαμόγελο κόβεται. Όταν μεγάλοι πολιτικοί άνδρες, ας πούμε, έτσι και. Εθνάρχες, θα έλεγα και εγώ, και ευεργέτες του έθνους αποχωρούν. Δεν έλεγα τώρα τίποτα πρωί στον αέρα, αλλά έχει χάρη. Δεν σέβεστε τίποτα.
Λοιπόν, το τελεφερίκ δουλεύει κανονικά. Και αυτό το ξεχάσαμε, όντως. Ναι, για τον κόσμο που ενδιαφέρεται. Δεν τα ξέρει αυτά η Χριστίνα, το τι έχουμε ακούσει. Για το υποθαλάσσιο μου το έχει πει. Το τελεφερίκ που πάει, από πού μέχρι πού. Υπήρξε το. Από το δάσος του Σέιχ Ζέιντ, γιατί είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Και φτάνει μέχρι το Λευκό Πύργο. Είναι μια γραμμή και βλέπει όλη την πόλη. Μέχρι το Λευκό Πύργο θα έφτανε. Φτάνει, συγγνώμη. Συγγνώμη, φτάνει. Ναι. Θα κατέληγε. Ναι, μάλιστα. Στάσεις δεν κάνει. Για πανηγύρια θα πήγαινε στο Λευκό Πύργο. Λοιπόν, είπαμε, δάσος έχισε. Ναι. Και κοτόσεπα. Κοτόσεπα, μάλιστα. Σωστό, σωστό. Έτσι τα δικά μας τα μπορεί. Στη Θεσσαλονίκη. Κοτόσουπα, κοτόσεπα. Λοιπόν, τώρα που λες... σε λίγο θα αρχίσει, μου φαίνεται, να καταναλώνεται άφθονα με τους πονοκεφάλους να μας πιάσουν. Με τους πονοκεφάλους γιατί? Γιατί αλλαγή του καιρού, ρε φίλε, μπαίνει χειμώνα. Λες και αυτό, και εγώ έχω έτσι κάτι, αλλά νομίζω ότι είμαι μονίμως ματιασμένος. Είμαι τόσο ψωνάρα που όλο θεωρώ ότι με ματιάζουν. Όχι, όσο πάει τώρα, θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Υπονοκέφαλοι, κρυώματα, μπουκώματα. Mm-hmm. Οπότε είναι το κατάλληλο φάρμακο. Μάλιστα, μάλιστα. Κοτόσε πάει και το δάσος σου είσαι. Έτσι. Να σε καλά για την πληροφορία, καλημέρα, ευχαριστούμε. Πάρα πολλά. Έτσι. Ευτυχώς υπάρχει ο κόσμος που μας ενημερώνει για να μην έχουμε έτσι αγωνία. Ορίστε, μια χαρά άνετα λοιπόν, μπορούμε να κινηθούμε και σήμερα στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Τα πάντα λειτουργούν. Ελεφέρικ, τι ωραία θα ήταν και αυτό. Θα έχει θέα από κάτω, φαντάζεσαι. Ότι δεν το έχει δει. Δεν έχει πάει. Καλά, τι κάνει εδώ. Εννοούσα. Καλημέρα στη γραβούλα. Δεν το ζήσα. Θα το πιστέψουμε στο τέλος. Γενικά έχουμε πιστέψει πολλά πράγματα. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε. Ωπ, να το. Παρλαπίπα είναι για μπούρου, μπούρου, μπούρου. Τι να κάνω. Η δουλειά του είναι. Να βγω μια μέρα και να πω θα μιλήσει στο σκοπί μου. Δεν μιλάω. Δύο ώρες. Το καλύτερό μου. Πάπη μου, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Μάλιστα. Θα πούμε και κάτι σοβαρό γιατί από το πρωί ακούω χαζουμάρες. Ευχαριστούμε. Τι καλό. Να είστε καλά. Είδα φάσεις πάλι χθες, ας πούμε. Εκεί, ρε φίλε, βελεφεύτης κάτω που τρως τη ρουκέτα, τη γροκίδα, πώς τις λένε αυτές, και διακόπτεται το παιχνίδι. Επιτέλους κάποια στιγμή αυτή η ομάδα του δημοσίου, η ομάδα της παράγκας, η ομάδα να μην πω τι άλλο, πρέπει να τιμωρηθεί. Μπαίνει ο ένας, πετάει ρουκέτα στο Σάχα, 16.000 πρόστιμο. Μπαίνει ο άλλος με τα μυδράλια σαν το Λούκι Λουκ. Τίποτα. Εφτάνει, ρε φίλε. Μόνο σε αυτό το γήπεδο γίνονται αυτά. Μα πουθενά άλλου δεν έχουν γίνει δηλαδή. Πουθενά, όχι, ρε φίλε. Μάλιστα. Μπείτε τα μπουκάλια και αυτά που πετάξα και αυτά, γιατί δεν τα έδειξε το μαυρό-άσπρο TV. Εμένα ρωτάς. Εσύ τι κάνεις, αλλά εσύ, εγώ τι? Εσύ τίποτα, τίποτα δεν είπες. Εγώ τι να πω, γιατί να πω. Το παγώνι πότε έχουμε πει εμείς για... Πότε έχουμε ασχοληθεί με τα εξωαγωνιστικά, με τα κερκιδιακά, με τα τέτοια σε αυτήν την εκπομπή. Να τιμωρηθούν, να ησυχάσουν. Να τιμωρηθούν να όλοι, για μένα να τιμωρηθούν όλοι, να πάψει να υπάρχει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Όχι, εσύ δεν αυτό το πράγμα πάντα. Ναι. Άιντε. Μουλοχτέ. Έτσι, μάλιστα. Να τιμωρηθούν όλοι, να ησυχάσουμε. Τι επίθεση ήταν αυτή. Εγώ προσωπικά και να τιμωρηθούν όλοι και να πέσουν όλοι οι κατηγορίες. Αυτό δεν είναι. Πάλι για το κοντόπουλα θα λέμε σε αυτή την εκπομπή. Δεν μας απασχολιάσουμε. Δεν είναι ούτε η ζωή μας. Και τα τελεφερίκ. Και τα τελεφερίκ δεν είναι η ζωή μας. Ούτε μας δίνουν να φάμε ψωμάκι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός και ο καθένας. Εντάξει. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν έχει λάβει μέρος σε όλα τα σεμινάρια ο Άρης. Τώρα με την έλευση του Γκαρσία, του Όσκαρ Γκαρσία, του παλιού προπονητή του Ολυμπιακού, θα μπορεί να τα κάνει και αυτά. Γι' αυτό ήθελε να βοηθήσει ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού, αλλά δεν τον ακούσανε καλά. Και όσο για τα μπουκάλια, είχε κάβα ανακύκλωση εκεί. Και είμαστε γνωστοί οικολόγοι σε αυτό. Να πω τώρα, το τελεφερή καταρχήν δεν λειτουργεί τέτοια, η προέκταση που είναι από το πανόραμα. Από το πανόραμα. Α, από εκεί θα κατεβαίνει, μάλιστα. Ναι, και να πω για... Ήταν πολύ συγκλονιστική είδηση για τον Καραμαλή. Ναι, εγώ που μίλησα με το στενό του περιβάλλον μου είπαν ότι ψάχνει κάτι πιο ξεκούραστο αυτό το διάστημα. Ναι. Γι' αυτό δηλαδή και τον έχει πάρει από κάτω τότε με το... που θέλανε να τον εξοντώσουν με τον κωδικό τότε χοληστερίνη. Το 2007-2008 πότε το είχαμε ακούσει αυτό το σενάριο. Που θέλανε να τον εξοντώσουν, ναι, με τον κωδικό όνομα χοληστερίνη ήταν τότε. Εγώ πάντως θα ήθελα πραγματικά, πιστεύω ότι θα ήταν
Θα ήταν φίλος μας ο Κώστας ο Καραμάλης. Πολύ άνετα. Δηλαδή θα κάναμε πολύ ωραία παρέα. Το πιστεύω. Να του το προτείνει τώρα που. Αν θέλει να περάσει λίγο τον χρόνο να το διαχειριστεί. Ναι. Ακροατής, μόνο ακροατής. Δηλαδή. Μια χαρά. Τέσσερις κουβέντες σε τρεις τετραετίες. Μια χαρά το βρίσκω. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί. Βέβαια. Γι' αυτό εμείς χαιρόμαστε, ας πούμε, για ανθρώπους που επιλέγουν αυτόν τον δρόμο πάνω στο πικ της καριέρας τους. Έτσι δεν λέμε, να αποχωρήσεις. Πρέπει αυτά τα πίσω έδρανα. Και ποιος δεν θα ήθελε να κάτσει. Τα πίσω έδρανα της Βουλής, γαλαρία κανονικά, ύπνο, μια χαρά. Θα και ένα ποια σε ποια τέτοια, ας πούμε, ομοσπονδία θα μπορούσαμε να τον κάνουμε πρόεδρο. τον Κώστα τον Καραμάλη. Δεν ξέρω ρε φίλε, τον Παφούλια να ρωτήσω. Μάλιστα. Ο Παφ είναι κάτι ανάλογο λοιπόν. Έγινε, σε χαιρετούμε. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβεις, ας πούμε, πόσο υποτιμημένος είναι ως πολιτικός ανήρω ο Κώστας Καραμαλής και ως ποδοσφαιριστής κατ' επέκταση, δεν έχει γραφτεί ένα τραγούδι. Δηλαδή έχει γραφτεί μέχρι και για τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Τον μικρό. Ναι, τον Τζούνιον. Έχει ένα, το πάρτι του Πασόκ, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Για τον Αντρέα φυσικά, για τον Μητσοτάκη, για τον Κυριάκο. Έχει γραφτεί τραγούδι. Για τον Κυριάκο. Πότε γράφτηκε αυτό. Με τον Κυριάκο. Κάπως έτσι είναι. Το έχουμε μεταφράσει. Τώρα γράφτηκε αφού βγήκε. Έχει κάποια χρόνια. Δεν έχει γραφτεί για τον Κώστα τον Καραμαλή. Πώς είναι δυνατόν. Οπότε να ένα κενό που καλούμαστε να καλύψουμε εμείς. Δηλαδή, να γράψουμε εμείς. Αλλά μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα παλαιότερο για τον θείο. Καραμαλή λέει. Η εκπομπή σε αποχαιρετεί. Κρεμάει τη γραβάτα του. Θα τον θέλαμε εδώ στην εκπομπή βεβαίως. Εννοείται. Αν μας ακούει. Είναι ευπρόσδεκτος. Όχι απλά ευπρόσδεκτος. Θα τον κεράσουμε κιόλας έτσι. Τσάι 1,5 ευρώ. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου, επειδή φτάσαμε στις 7. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε, με πολύ μεγάλες ειδήσεις και για το μέλλον. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα μπαίνει στην παρεούλα. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2310287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ ονοματεπώνυμο ότι δεν δίνουμε τίποτα. FM και ενώ, εντάξει, εν τη ήρημη του λόγου. FM και ενώ, το μηνύματάκι σας αποστολή στο 54526 και στο λόγο, επειδή στη σελίδα μας στο Facebook κάνουμε το like μας και συζητάμε και εκεί διαμέσου μηνυμάτων. Καλημερίζουμε φυσικά πια. Να στέλνεις καλημέρες. Κλάσικ Σοφία. Ναι, καλημέρα, Σοφία μας. Πάρε βρε παιδί ένα τηλέφωνο. Άστο, μια τώρα μέρα. Δεν θέλουν όλοι να τηλεφωνούν και να συνομιλούν στον αέρα και εσύ αμέσως να πάρουμε τηλέφωνο. Θέλω να τη γνωρίσω. Κεράσει κοτοπουλάκι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Μια καλά. Χαιρόμαστε. Το ντέρμπι Μπάδι συνεχίζεται, έτσι? Το ντέρμπι συνεχίζεται και μετά θα έχουμε άλλα και θα λέμε γιατί. Ας πούμε. Θα λέμε γιατί. Λέω εγώ τώρα. Όταν είσαι παράρτημα, φαίνεται ρε φίλε. Τέλος πάντων, εκατέρωθεν ας πούμε υπάρχουν τώρα καταστάσεις. Εμένα αυτά τα πράγματα δεν μ' αρέσουν και γι' αυτό δεν θέλω και να το... Ποιος προκαλεί τις καταστάσεις, να ξέρουμε τι λέμε. Ποιος προσπαθεί να τις προκαλέσει τις καταστάσεις. Ναι, αλλά μετά, με αυτή την κατάσταση απλά διονύζεται το ζήτημα. Γιατί δηλαδή, πάντα ο καθένας από την πλευρά του λέει εσείς μας είπατε αυτό, μετά εσείς μας έκανατε αυτό και δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες, έτσι, δεν σταματάει ποτέ. Ίσως το ΠΑΟΚ ανήκε τον Κυριάκο, υπεύθυνο επικοινωνίας, να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και να έρθει τους τόνους και να μην απαντούσε καν, ας πούμε, να ήταν μια ανακοίνωσή του πολύ πιο ήπια, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά τι να κάνουμε. Στη στιγμή που πάω και ο Δούκα, δεν πρόκειται να αφήσει να πέσει κάτω τίποτα. Το είναι γνωστό. Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει να εξετάζουν και οι δυο, και οι δυο πάε ότι από πίσω υπάρχει μια τεταμένη κατάσταση, μια τέτοια τεταμένη ατμόσφαιρα. Ναι, τον Άρη δεν ενδιαφέρει όμως αυτό, ρε φίλε. Εμένα τον δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Δεν αυτό. Γιατί συγκεκριμένες εντολές εκτελεί. Συγκεκριμένο ρόλο έχει. Ο Άρης ξέρει ότι τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να το φτάσει. Σε κανένα επίπεδο, έτσι.
σε κανένα επίπεδο. Απλά θέλει να τον ταρακουνήσει και να τον δημιουργήσει προβλήματα, ρίχνοντάς τον από την κορφή και να βρεθεί κάποια άλλη ομάδα. Τέλος πάντων, εγώ πάντως σου λέω, είναι εντελώς αντιεμπορικό αυτό που λέω, γιατί δυστυχώς και το... τονίζω πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή ότι δεν ακολουθούμε το μοτίβο της αντιπαράθεσης. Εντάξει, το έχουμε ρε παιδί μου την κοντρίτσα και τα λοιπά, και το επιτρέπω και μ' αρέσει, και πολλές φορές πάμε και πλακίτσα και μ' αρέσει και ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος κάνει αυτού του είδους την πλακίτσα. Καμιά φορά ξεφεύγουν τα πράγματα, λογικό είναι, αλλά είναι αντιεμπορικό αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να μην τονίζω την αντιπαράθεση. Αλλά σκέφτομαι ότι ένα κλίμα πυροδοτείται ή μάλλον διατηρείται η φλόγα που μπορεί να οδηγήσει, επηρεάζει κόσμο ή προτρέπει κόσμο στο να συμβούν πράγματα που μετά θα λέμε «Μα γιατί, γιατί». Μπαμπή, να σου δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Ένα παράδειγμα πολύ φρέσκο την ώρα του παιχνιδιού, έτσι. Εγώ μπορεί να ήμουν στο γήπεδο, αλλά... στο μαγαζί στο οποίο βλέπω τα παιχνίδια και έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια και παοκάρις έχω δει, εννοείται. Πάντοτε τα παοκάρις, ας πούμε, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ περισσότεροι. Μπορεί να πέθανε και μερικοί αριανοί, ήρεμα βλέπαμε το παιχνίδι όλοι μαζί. Αυτή τη φορά, επειδή το παιχνίδι το έδειξε το ΠΑΟΚ TV, μπήκανε πάρα πολύ και είδανε σε ποια σημεία ποια καφέ θα δείξουν το παιχνίδι, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, εννοείται, ξέρεις, να είναι παράνομα τα λύκη, να κολλάει και να κλείνει και να πέφτει κτλ. Και ήρθανε φίλε, το μισό μαγαζί κυριολεκτικά μου μετέφερε φίλος μου, ήταν αριανοί. Οι οποίοι καθίσανε από τη μια μεριά, αλλά πολύ πιο οπαδικά, δηλαδή. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι κακό αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι καθόλου κακό. Τι? Πρώτη φορά όμως είναι στο μαγαζί, θα έρθετε κανονικό ξύλο. Κανονικό. Ωραία, να είδες. Γιατί προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση. Προκάλεσε ΠΑΕ Άρης από την αρχή με την ορισμό του Σιδηρόπουλου. Τέλος πάντων, πάντα για την δημιουργία μιας έντασης υπάρχουν και οι δύο πλευρές έχουν ευθύνη. Τώρα, εσύ από την πλευρά σου. Ναι, εσύ από την πλευρά σου θα πεις. Θα βγει ο Αριανός, θα πει χίλια άλλα δυο, θα βγεις εσύ, θα πεις χίλια άλλα δυο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε πουθενά. Αυτό είναι δεδομένο. Και εντάξει, λογικό από μία. Απόψε ο καθένας εξετάζει, ας πούμε, την δικιά του πλευρά. Το θέμα είναι το μετά τι κάνουμε. Μετά. Λέμε γιατί ψάχνουμε να βρούμε και δεν θα πάμε μπροστά και το ένα και θα διακόπτουμε τα πρωταθλήματα και το ένα και το άλλο. Και δεν είναι μόνο για την κατάσταση ΠΑΟΚ-ΑΡΙΣ και για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είδαμε τι έγινε στην Αθήνα. Όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, ας πούμε. Εδώ πετάξαμε τον άλλον από τον τρίτο όροφο, ρε παιδιά. Συνεχίζοντας, ας πούμε, να διαιωνίζουμε κι εμείς, ας πούμε, τον λόγο μας όλη αυτή την κατάσταση, διαμορφώνουμε ένα κλίμα. Αυτό θέλω να πω. Άλλο η αντιπαράθεση και άλλο με το. Από επίσημα χίλια. Θα έχουν σφάλμα και δύο ΠΑΕ αν το συνεχίσουν αυτό το πράγμα. Πολύ μεγάλο λάθος. Και να καλεί ο κόσμος να προτρέπει, απαντήστε, όχι, μας κάνανε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ας πούμε. Εγώ έχω να πω στους Αριανούς να ξυπνήσουν λίγο και το λέω με αγάπη. Να ξυπνήσουν λίγο, γιατί όταν θα πέφτει το κυνηγητό, το εσωτερικό του κυνηγητό, θα είναι αργά. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Έγινε. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι λέτε μετά ότι δεν σας τα είπαμε από την εκπομπούλα και ούτε θα γίνουμε μάντιδες. Κακό, δεν είναι κάτι δύσκολο. Κάθε χρόνο τόσο ή άλλως το πρωτάθλημα διακόπτεται για κάποιον λόγο που δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι μια απόρρεια, ας πούμε, της παραγοντικής. Μόνο εδώ έχουμε, ας πούμε, την έννοια παράγοντας, αυτή την εφεύρεση, την ελληνική, την πατέντα. Μιας παραγοντικής τρόπον την διαχείριση των πραγμάτων, ας πούμε, γιατί ουδείς αποβλέπεις στο καλό, εντάξει, ας μην το πω και έτσι, στο να ευνοηθεί το άθλημα και να προαχθεί και να υπάρχουν, ας πούμε, και οικονομικά ωφέλη άπαντες από τους
ηθήνοντες και αυτούς που διαχειρίζονται τις τύχες των ανωνύμων εταιριών αποβλέπουν σε άλλα ωφέλη. Και ο κόσμος ακολουθεί με την τρέλα του, ποντάρουν ακριβώς γι' αυτό. Πάνω στην τρέλα του κόσμου μπορεί πολλές φορές να υπερβάλλει τα σκαμμένα. Τώρα θα μου πεις τι λες πρωί-πρωί. Και αυτό δεν ευνοεί κιόλας. Παναλαμβάνω, το χειρότερο είναι ότι δεν ευνοεί, ας πούμε, την εκπομπούλα μας. Βέβαια, η εκπομπή δεν στηρίζεται πάνω σε αυτό. Γιατί θα τα πάρα πολύ ωραία εδώ να ανοίξουμε, ας πούμε, για να κάνουμε αντιπαραθέσεις σε ακραίο επίπεδο, να τονώνουν, να τσιτώνουν τα νεύρα, να παίρνουν στο τηλέφωνο, να αντεγκλίσεις τον Ατάλο, να τα στήσουμε κιόλας στο τέλος και να ησυχάσουμε, ας πούμε. Γιατί, για ένα πρόσκαιρο όφελος, ας πούμε, μισής μίας μονάδας, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, ή ότι θα με ακούσεις και μία εβδομάδα. Δεν ξέρω δε ποιος φταίει, τι φταίει και πότε φταίει. Το θέμα είναι ότι διονύζεται μία κατάσταση. Και αυτό δεν ξέρω αν θα πρέπει να. Αν θα μπορέσει να παυθεί. Μπορεί όταν ακόμη και αν αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, θυγμένο σε κάτι, μπορείς να υποχωρήσεις και στη ζωή γενικότερα. Όταν βάλεις, αν κάποιος σε προκαλέσει, λέμε τώρα, ας πούμε, γιατί κάποιοι μιλάνε για προκλήσεις, γιατί αν κάποιος σε προκαλέσει, δεν πας και τον χώνεις μπουνιά κατευθείαν. Λες, πολλές φορές δίνεις τόπο στην οργή για να μην συνεχίσετε το επεισόδιο και να περάσουμε όλοι καλά και να τελειώνει η ιστορία εκεί. Υπάρχει και κάτι που λέγεται, ας πούμε, οριμότητα, ανωτερότητα, δεν ξέρω και τι, ένθεν και ένθεν. Ας μην κάνουν και σε μικρά παιδάκια, με είπε αυτό, με είπε εκείνο, με είπε το άλλο. Okay, κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή και να δώσει τόπο στην οργή. Και κάποιο, είναι το λίγο... λόγο επειδή αυτό κάνει την αρχή. Μπράβο στο λόγο επειδή. Μπράβο στο λόγο επειδή. Με καλέσουν για ένα Νόμπελ Ειρήνης δηλαδή. Ένα Νόμπελ Ειρήνης τώρα, ας πούμε. Αν δεν ταξίζεις εσύ, τότε ποιος. Αν κάνεις, να σου πω κάτι, τι. Να σταματήσουν όλοι οι πολέμοι. Αν κανείς καταφέρει και τερματίσει, ας πούμε, αυτού του είδους τις ακραίες αντιπαραθέσεις μεταξύ των οπαδών των ομάδων στη χώρα μας. Καλά, ναι, αυτό θα είναι το. Τι συμφωνία των πρεσπών, μου λες εδώ. Η συμφωνία των οπαδών. Η συμφωνία των οπαδών των πρωινών, ας πούμε, μέσω του λόγου επειδή. Α, και δες πόσο αντιεμπορικά είναι όλα αυτά που λέω, ας πούμε. Πού δεν χτυπάει κανένα, δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Γιατί κόβω τη φορά τώρα, ας πούμε. Εντάξει, θα κάνετε τώρα, δεν σκοτωθείτε για να κάνεις νούμερα. Εμάς μας αρέσει η μπαλίτσα, μας αρέσει και η αντιπαράθεση. Μας αρέσει το εσύ, αυτό, εκείνο, το απολαμβάνουμε. Γι' αυτό πηγαίνουμε στα καφενεία μας. Ναι, μας, σε ένα βαθμό. Μέσα από τις μπάλες μεγαλώσαμε. Εντάξει, αλλά σε ένα βαθμό. Να μην το χρειάζεται δει. Χρειάζεται να φτάνουμε σε ακρότητες. Ναι, καλά, τώρα που το είπαμε. Αλλά πάντα υπάρχουν παιδιά που το αίμα τους βράζει και τον απορρίπτει σε συλλήφθηνε ακόμη και τις ακραίες, ας πούμε, συμπεριφορές. Θα πρέπει να εξετάσεις και το γιατί και πώς όλες αυτές διαμορφώνονται. Όλοι υπήρξαμε 20, κάποτε, ας πούμε, 20-18, 25. Όλοι συμπεριφερθήκαμε, ας πούμε, ενδεχομένως με κάποιον άλλο τρόπο. Αλλά επαναλαμβάνω, για μένα το κυριότερο είναι όταν κλείνουν τα σπίτια. Κλείνουν τα σπίτια είτε με τραυματισμούς, κλείνουν τα σπίτια είτε με φυλακίσεις, είτε κλείνουν τα σπίτια είτε με σέρνονται τα παιδιά δεξιά και αριστερά. Κλείνουν σπίτια και οι απώλειες είναι παράπλευρες, δεν είναι μόνο ατομικές. Ένας, ας πούμε, επηρεάζει από πίσω του το λιγότερο 5-6 άτομα, γονείς, αδέρφια κτλ. Και υπάρχουν πολλά κλειστά σπίτια στην Ελλάδα από τα ποδόσφαιρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, ρε. Έλα. Τώρα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές για τους νέους, για 5 λεπτά μη στιγματίσουν όλη τους τη ζωή. Αυτό ακριβώς. Κατάλαβες, γιατί τα έχουμε περάσει και τα ξέρουμε. Να ξέρεις. Και είναι πολύ, οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές και όσος κόσμος έχει μπλακεί σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, πολύ εύκολα μπορεί να περάσει τη γραμμή και να βρεθεί από τη μια πλευρά στην άλλη. Μπάπη, είναι πολλά που θέλει μια εκπομπή ολόκληρη για να. Αλλά πρέπει να τα λέμε, ρε εσύ, Πασχάλη. Ναι. Εγώ είπα, είμαστε υπέρ της πλάκας και βλέπεις, ας πούμε, και εσύ βγαίνεις, ας πούμε, μιλάς, δεν παρεξηγεί το κόσμος, καταλαβαίνει τον τρόπο. Μπορεί να φαίνονται ακραία, ας πούμε, αλλά μέσα στο πνεύμα το δικό μας. Εντάξει, οκ. Okay. Μαζί θα κάτσουμε να δούμε και τα μάτς και το ένα και το άλλο. Αυτό δύσκολο. Είναι. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω. Με άλλους δεν με το φούρναρι μια χαρά τα βρίσκεις και κάθεσαι. Εκεί πάω, ακούει αυτά που πρέπει να ακούει και σούζα τα λογάκι. Και εγώ πάμε μου για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Αλλά θα βάλεις το βίντεο. Ναι. Αλλά βάζετε μια διαφήμιση αυτό που βάζει στο Ασπρόμαυρο TV. Ναι. Και που πουλάει μούφα. Δηλαδή. Κάποια στιγμή λέει. Στους αγώνες, λέει, συμπεριλαμβάνονται και οι αγώνες, στο πακέτο συμπεριλαμβάνονται και οι αγώνες στο play-off. Σοβαρά. Ποιο play-off, ρε καημένη. Α, play-off, νόμιζα λέγει καμιά Ευρώπη. Όχι, ποια play-off.
δύο βρε καημένοι. Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει δηλαδή στα play-off ο ΠΑΟΚ φέτος. Πού να μπουνε ρε φίλε, δεν έχει. Τελείωσε. Άμα κλειδώσει παράκα τελειώσαν αυτοί. Μάλιστα. Ωραία, το κρατάμε εδώ στην πρόβλεψη. Το έχεις πει, έβδομος. Έβδομος δηλαδή ο ΠΑΟΚ φέτος. Έβδομος όγδος. Μάλιστα. Παίξε εκεί. Ωραία. Έγινε αγόρι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάου τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Batman. Έλα, αγόρι μου. Τι γίνεται, πήρα μπρος. Έτσι μ' αρέσεις, έτσι θέλω άκου, να άκου, πέτα... να δεις, άκου να δεις. Για να ακούσω. Το μάτι με τον Άρη πέρασε. Πέρασε. Ανήκει πλέον στην ιστορία. Έτσι. Όπως κάθε ντέρμπι. Ναι. Ξεκινάμε τώρα από σήμερα, από αύριο, από σήμερα, από αυτό το λεπτό. Να παίρνουν όλοι τηλέφωνο μεθαύριο με τα χανούμια τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Ποδοσφαίρι... Αυτό μας ενδιαφέρει και μας καίει πιο πολύ κάτω στο Άκα να φύγουμε με ένα διπλό. Μάλιστα. Πήρες μπρος για τα καλά. Μιλάς ναι. ποδοσφαιρικά. Ναι. Δώσε λίγο να ακούσω μηχανή Ζεπελίν. Κάτσε, κάτσε. Θέλει προθέρμανση. Έχω. Ήπτατε. Δώσε και ένα ντοταφρέ. Θα βάλω εννοείται. Έτσι. Καλέ, αυτός είναι που έλεγε πριν τα κάνω μετά τις 8. Ναι. Πώς άλλαξε έτσι, πώς ξύπνησε. Είδες. Μπράβο το πρωινό το τσιπουράκι και η αλυφούλα τη σου κάνει. Αλυφούλα, πριν τις 8. Γι' αυτό. Α, πριν τις 8. Πριν τις 8 είναι, ας πούμε. Μια αλυφούλα. Μια αλυφούλα και να μετά. Counter pain, πώς λέγονται αυτές. Counter pain. Counter strike, πώς τη λένε αυτές τις αλυφές έτσι. Θερμαντική, οι μύες ας πούμε διαστάλθηκαν. Δεν έχω ιδέα τι κάνει, ξέρεις, αλλά να φανεί ρε παιδί μου έτσι. Ψευδογιατρική. Και ο άνθρωπος μας πήρε τον μπρος και πιλωτάρει πλέον το Ζέπελιν. Έχεις πετάξει μαζί μας σε κάθε στιγμή μας. Καλημέρα γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χριστίνα άλυψε μαρμελάδα με counter paint για πρωινό. Counter paint εμείς για την εκπομπή μας. Αυτή είναι η αλήφη μας. Α, μπράβο. Να πω τώρα για το μάτσο ΆΚΑ, μια και ανέφερε ο Δημήτρη. Μήπως θα μπορούσαν να βάλουν ένα κύπελο να ξυπνήσουν μνήμες, μήπως παίξει, ξυπνήσει και η ομάδα και παίξει καλύτερα. Ένα κύπελο έτσι στην άκρη να πούμε. Αυτό που να... Μπορούν να πάνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ, όπως λένε, ντόπες πριν από το μάτς, να πάνε στην προπόνηση και να φωνάζουν ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, κύπελο. Μπορεί να μπερδευτούν οι ποδοσφαιριστές, σου λέει πάμε να πάρουμε το κύπελο ρε παιδί μου στο ΆΚΑ. Ή το μάνταλο, μια φωτογραφία που το κουβαλάει, κάτι έτσι να ξυπνήσει. Και γι' αυτό που ανέφερες πριν, Πασχάλη έλαρε να σε φιλήσω στα βρωτά για να υπάρξει, να μην υπάρχει διχόνοια. Έτσι, κανονικά. Έτσι. Μαζί, εσύ και ο Πασχάλης, πόσο οι αρχηγοί Πέλκας και Μάνταλος κουβαλούσαν το κύπελο, θα κουβαλάτε, ας πούμε, ένα ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο. θυμάμαι σε μια εκδρομή που είχα πάει με τον ΠΑΟΚ, μας είχαν μείνει η Ιταλία, ήμασταν, μου είχαν μείνει λιρέτες. Λέω κάπου να τους ξοδέψω, κατεβαίνουμε σε ένα βενζινάδικο, εγώ όχι για πιάτικο. Κύριος κανονικά. Ναι, κάποιοι από το χωριό. Κάποιοι από το χωριό, ναι. Ναι, και είχε σημαίες. Λέω τώρα, κοιτούσα κάτι ομάδες, κάτι τέτοιο. Παίρνω μια, έγραφε. Ήτανε τότε μετά την Περεστρόικα, πις, πάξ και τέτοια έγραφε. Είχε ωραία χρώματα, λέω, φέρνει εδώ. Παίρνω μια, την κοιτάνε οι υπόλοιποι στο πουλμαντό. Ναι. Είναι αυτό ρε, θέλανε να με αφήσουν να με κατεβάσουν κάτω κανονικά. Επειδή πήρε σημαία της ειρήνης. Ναι. Αλήτσι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Αυτά να μου σου ειρήνη. Μπορεί να νόμιζε πήρε τη Mercedes, ας πούμε. Αποκλειστήκαμε από την Πάγκερ. Και σε Mercedes. Κόκαλο είναι Mercedes, θα πω εγώ να μου. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στα διαδίκτυα στα Facebook μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα της χθεσινής επικαιρότητας που δεν έχει τόσο σχέση με τον αθλητισμό είναι, δεν ξέρω αν το είδατε, για την χρεοκοπία ενός παγκοσμίου, του μεγαλύτερου και ιστορικότερου τουριστικού οργανισμού της Βρετανίας, του Thomas Cook, το οποίο θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην χώρα μας, καθότι πάρα πολλά τουριστικά μέρη, κυρίως η Κρήτη, η Ρόδος κτλ. Συνδιαλέγονται με αυτού του είδους τον μαζικό τουρισμό και θα έχουν επιπτώσεις από το κανόνι και τα πιστόλια και έχει δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο θέμα, λέει γύρω στους 200.000 είναι εγκλωβισμένοι. Το είδα και εγώ. Σε όλο τον πλανήτη. Γιατί χάσαν οι τουρίστες που είχαν πληρώσει, τα έχασαν. Τα έχασαν, γιατί σου λέει άλλος βαρά ο κανόνι, δεν μπορώ να πληρώσω. Αυτοί πληρώσαν, αλλά ο οργανισμός πλήρωσε τους. Δεν πλήρωσε.
Δύσκολα όταν μιλάμε για κανόνες. Έβλεπες τηλεόραση κάτι ουρές εδώ πέρα, κάτι τουρίστες λέγανε. Ναι, αλλά λένε τώρα βγαίνουν, ναι, βγαίνουν και λένε ας πούμε ότι υπάρχει ασφάλεια πίσω από αυτό. Δεν μπορείτε να λέτε και να κατηγορείτε ας πούμε, το σύστημα. Διότι ναι, μεν μιλάμε για ελεύθερη αγορά, μιλάμε για αυτορύθμιση για το ένα και το άλλο. Αλλά όταν βαράνε πιστόλια οι εταιρείες, τα οποία δεν είναι βαγή ιδρύματα, καλούμε ξαφνικά το κράτος να παρέμβει ας πούμε, και να. Έτσι, να σώσει την κατάσταση από εκεί που δεν θέλουμε το κράτος, αλλά το θέλουμε όταν χάνουμε τα λεφτά. Το θέλουμε, ρε παιδί μου. Ναι, είδα κιόλας βγήκε χθες κάποιος υπουργός και μίλησε και είπε ότι θα τις κάνουν κανονικά. Θα γίνουν. Εντάξει, ο κόσμος θα απεγκλωβιστεί. Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Υπάρχουν και παράπλευρες ιστορίες γύρω από αυτή τη χρονοκοπία. Το κανόνι ο κόσμος έχασε διακοπές. Θα μου πεις το θέμα είναι όταν ο κόσμος χάνει τις δουλειές του. Άντε να χάσει τώρα τις διακοπές, δεν βαριέσαι σιγά το πράγμα. Σημαίνει ότι υπάρχει και ένα έτσι, μικρό πλεόνασμα το οποίο. Πες ότι το άκουσε τα προγνωστικά του λόγου και πήγανε στον Βρόντο. Ο κόσμος ο οποίος είναι πάρα πολλές χιλιάδες, νομίζω 22.000 υπάλληλοι κτλ. Όμως μία ιδιαίτερη ιστορία παρεπούμενη μέσα από αυτό, δηλαδή υπάρχει περισσότερη ιστορία γκαντεμιάς, πώς να το πεις. Συνέβη εδώ στην χώρα μας. Τι. Υπήρχε ένας άνθρωπος, συνεπώνυμος της, του μεγάλου αυτού ταξιδιωτικού οργανισμού, Thomas Cook λεγόταν. Ο οποίος λεγόταν Thomas Cook και αυτός. Απλή συνωνυμία, ρε παιδί μου. Μπορεί το Thomas Cook να είναι σαν το Γιώργης Παπαδόπουλος εδώ. Τώρα. Βρήκα και όνομα να πω, αλλά δεν είναι το πιο συνηθισμένο στην Ελλάδα. Ο οποίος Thomas Cook αποφάσισε να παντρευτεί στη Ρόδο, σχεδίαζε το γάμο του και έφαγε τόγκα, έφαγε πιστόλι και δεν μπορεί να παντρευτεί ο άνθρωπος, να πούμε τώρα. Και θα σας διαβάσω ακριβώς το ρεπορτάζ τι λέει, παρεπόμενες, ναι, αφού πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Επειδή είναι η τελευταία μέρα πριν τον μπαν, δικαιούμαι να βγούμε ραδιοφορές. Θα μιλήσω αποκλειστικά, πάρω σαν την είδηση, επειδή έχω ξάδερφο που έχει ξενοδοχείο και ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι που πανηγυρίζουν αυτή την πτώχευση. Λοιπόν, αυτή η Thomas Cook είχε κάτι σαν εξειδίκευση μαζί με τα άλλα, επάνω σε γάμους ξένων σε ελληνικά νησιά. Ματαιώνονται όλοι οι γάμοι και οι γαμπροί πανηγυρίζουν. Σαν εντρέπωση. Αυτό το σκεφτήκαμε. Ισχύει αυτό, έχει κυκλοφορήσει ήδη. Μα λένε παπάς, σου λέει. Στο μεταξύ ανησυχήσαν οι τύφες κατευθείαν, λέει όχι αγάπη μου, θα περιμένουμε να βρούμε. Μπορούμε να κάνουμε τον Μπατμανίδης Κουκ τώρα εδώ να μαγειρέψουμε τους γάμους. Θα χαλάσει το γούρι, εμείς είπαμε να ενώσουμε με δεσμά αγάπης ας πούμε τη ζωή μας, βάζει ξέρω. Δεν τα θέλει ο Θεός, τι να κάνουμε. αν έχει κάποιος αντίρρηση να μιλήσει τώρα και μίλησε τώρα και μίλησε ο Κουκ και λέει όχι δεν πρέπει να γίνει αυτή η γάμη, τέλος. Δεν το γνώρισα. Ευχαριστούμε, πέσπασε στη σιωπή σου και μας ενημέρωσες για το ζήτημα. Όχι, σιωπή από αύριο. Από αύριο, εντάξει. Σήμερα πολύ πιθανό θα είμαι να υποθεί και κάτι άλλο γιατί είμαι κάτι καιρό να μ' ακούμε. Έτσι, έγινε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Λοιπόν, ακούστε πώς έγινε, είδατε πώς μαθαίνουμε και πράγματα διαμέσου των ακροατών. Επί 2 χρόνια ο Thomas Cook και η εκλεκτή της καρδιάς. Ο συνωνυμίας. Επί 2 χρόνια ο Thomas Cook και η εκλεκτή της καρδιάς του σχεδιάζαν το γάμο του στην Ρόδο. Και όταν έφτασε η στιγμή, ήρθε λέει το κανόνι της ομώνυμης εταιρείας να τα διαλύσει όλα. Καλά, και αυτοί γιατί παντρευτήκαν στη Ρόδο και ανακατέψανε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούσε να πάρει το Yorkshire, ας πούμε. Επίσης, 2 χρόνια σχεδίζαν το γάμο. Τι γάμο ήταν αυτό. Τι γάμο είναι τώρα, πόσο καιρό, δε αυτό, μπομπονιέρες, αυτά, φρικτέρες. Δύο χρόνια. Ο 29χρονος Thomas Cook και 27χρονη Amelie Binch έφτασαν στη Ρόδο πριν από 5 μέρες και πρόκειται να παντρευτούν στο ξενοδοχείο Lindos Princess 27 Σεπτεμβρίου. Αμδε. Μεθαύριο δηλαδή. Η χρεοκοπία της Thomas Cook όμως άφησε το ζευγάρι από το Hacknail. Κοντά στο Νότιχαμ, άμα με ρωτάς, δηλαδή, Χριστίνα μου, χωρίς καλεσμένους, αλλά και κουμπάρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αυτοί πήγανε πιο μπροστά, αλλά δεν ήρθαν οι καλεσμένοι. Τώρα καλεσμένοι. Είναι φακελάκια, είναι αυτό. Υπολογίζεις πλέον στους γάμους. Πόσοι θα έρθουν για να δούμε αν θα βγει ο γάμος. Οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι να φτάσουν στο νησί των υποτόμων στις επόμενες μέρες. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Παρέσει, αυτή είναι αγαπημένη μου κράση στα ρεπορτάζ. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Κινδυνεύουν να χάσουν και όλα τα χρήματα του γαμηλίου πακέτου, περίπου 10.000 στερλίνες, οι οποίες πρέπει να είναι 15.000 ευρώ νομίζω, που έκλεισαν με το τουριστικό γραφείο της Thomas Cook και περιλέβαν σχεδόν τα πάντα από τη γαμήλια τελετή μέχρι το στολισμό και το πάρτι που θα ακολουθούσε. Δεν θα παντρευτούν τελικά. Καλεσμένους δεν έχουν. Τώρα το πληρώσανε να κάνουν πάρτι για δύο, δεν πειράζει. Μα θα τα χάσουν τις παροχές. Αυτό σου λέω. Ο τουρτάς πώς θα πάρει. Πας στο ζαχαροπλαστείο, γεια σας, αυτό θα σου δώσω εγώ γαμήλια τούρτα έτσι. Φουρναρί, κάνε ένα ψυχικό. Δεν είναι όλοι οι Μπατμανίδες που παίζει και μετά θα τα βρούμε. Κοροϊδάρα. Καταλαβαίνεις.
η Thomas Cook λέει μας υποσχέθηκε μια σούπερ έκπληξη για το γάμο μας. Ο περκεγένετο δηλαδή, η έκπληξη ήταν χαχα. Δεν θα γίνει ο καν ο γάμος. Λόγω ακριβώς λέει τη συνωνυμίας. Α, ήταν και τέτοιοι, ε. Α, μπουρντάρι και σένα και τα αφεντικό μας λένε έτσι να δεις. Φαντάζομαι πως θα πήγανε με αυτό το τέτοιο, αλλά νομίζω προφανώς θα βλέπουν ταυτότητες. Αλλά αυτό σίγουρα δεν ήταν έκπληξη. Αυτό λέει σίγουρα δεν ήταν η έκπληξη που περιμένανε. Δήλωσε ο γαμπρός χωρίς να μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι. Έχουμε πάνω από 30 καλεσμένους συγγενείς και φίλους που ήταν να έρθουν στο γάμο και πάνω από τους μισούς έχουν μείνει κολλημένοι πίσω. Μέχρι και κουμπάρος μας είναι ακόμη στην Αγγλία και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Είναι απίστευτο. Κανείς δεν περίμενε να πάθει κάτι τέτοιο μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Γι' αυτό άλλωστε και κλείσαμε με αυτούς. Και τώρα θα μας τυχήσει περισσότερα. Το ζευγάρι και κάποιοι λέει στενοί συγγενείς που βρίσκονται δυστυρόδο επρόκειται να επιστρέψουν στην Αγγλία στις 3 Οκτωβρίου. Τώρα όμως ενδέχεται να τους ειδοποιήσουν να πάνε στο αεροδρόμιο ανά πάσα στιγμή. Κοίτα, γκαντεμιά. Πολύ στενοχωρήθηκε. Στεναχωρέθηκε στο. Ναι. Ας παντρευτώ στην Αγγλία. Εντάξει. Παντρευτώ στη Ρόδο. 2 χρόνια το διοργανώναν να παντρευτούν στη Ρόδο. Γιατί δεν παντρεύτηκαν στη Θάσο? Έλατε. Ερώτημα. Γιατί? Στη Θάσο δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Μια χαρά. Μπορεί να μην συνεργαζόταν με τη Θάσο αυτό η εταιρεία. Γιατί δεν συνεργάζεται μόνο εκεί με τα νότια τα νησιά μας? Εδώ πολεμάει το βορρά. Τότε καλά να πάθουνε. Θάσο λίμνο αμουλιανή. Α πάρουν κάτι από αυτά. Δεν κατάλαβα αμέσως, ας πούμε, στο νησί των υποτών. Γάμο στην Αμουλιανή, πολύ καλύτερα. Γιατί δεν κατάλαβα εξωτικά νερά εκεί, τα δρένια. Γαλαζοπράσινα, καραϊβική, μη γελάς, έτσι είναι. Δεν έχω πάει, δεν έχω πάει αυτό, και δεν ξέρω. Δεν τολμάς να πας να δούμε, μας να φανταστείς, ας πούμε. Θέλω πάρα πολύ. Αλλά το νησί των υποτών, μάθαμε στο Λευκό τον Πύργο. Γιατί γάμο στο Λευκό τον Πύργο. Έχει παντρευτεί κανείς, πάνε νύφες στο Λευκό Πύργο. Κάποιος, για φωτογραφίες δεν πάνε. Δεν πάνε στο Λευκό τον Πύργο. Πάνε στην παραλία, αλλά στο Λευκό τον Πύργο πάνω να. Όχι, το γαμπρό, το γαμπρό με χρυσό και τέτοια. Κάτω, στο Λευκό Πύργο κάτω θα φωτογραφίσουν. Έχουμε και εδώ κάστρα. Δεν έχουμε κάστρα πάνω ενώ πόλη να φωτογραφηθεί ούτε τέτοιο. Δεν έχουμε ωραίο κάστρο. Ωραίο κάστρο. Ωραίο κάστρο. Αυτά. Κοροϊδάρες πάτε εκεί. Μπατμανίδης Κουκ. Τελείωσε. Ανοίγουμε εταιρεία. Διότι η κρίση γεννάει ευκαιρίες. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ. Με τα motivation του λόγου επειδή μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο. Κουτσουρεμένο. Μιτσαωράκι. 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 Πώς ωραία, μιτσαωράκι να πούμε. 7 και 38 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τους έσχατους ακροατές μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 231-0287 και 38. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στη σελίδουλα μας στο διαδίκτυο ανταλλαζόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Ξύπνησες. Ξύπνησε. Τώρα δόξα το φαινάκι. Να ξέρεις αυτό μάλιστα. Χριστίνα. Ναι. Τι κάνεις, εσύ είσαι πρωί, δεν το κατάλαβα. Αφού μου είπες ότι θα με κεράσεις κιόλας και μεθαύριο. Το παίρνει πίσω τώρα, κατάλαβες. Το παίρνεις πίσω. Ναι. Να σε κεράσω. Με τον Thomas Cook, ναι. Ε, άκου, επειδή είσαι καλό κορίτσι, να βγούμε σε ένα εστιατόριο. Και να το πληρώσει ο Φούρναρη. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Έχει σημασία, έχει κάποιος άλλος να το πληρώσει. Βρείτε τα. Ναι. Ναι, να τα βρω. Τι κάνεις εσύ, Μπάμπη? Καλά είμαι. Σε ευχαριστώ που με θυμήθηκες και εμένα εδώ. Σήμερα να είναι ο Κιωσή, ο. Τι σε νοιάζει, όποιος θέλει θα είναι, τι σε νοιάζει, αφού εσύ την Πέμπτη πληρώνεις. Ναι, Τετάρτη μπορεί να βγω. Μάλιστα, να βγεις. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω. Πώς θα λέει το τέτοιο, μάλιστα. Φασαρία Παρασκευή. Ακούμε εκεί, φασαρία ακούμε εκεί. Έχει κόσμο. Μάλιστα. Τρώνε όλοι ψωμάκι με ελίτσες. Ωραία, φαγα. Να φάω 10 η ώρα έχει τράπεζα. Τι φαγητό έχει σήμερα? Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις, μάλιστα. Δεν μου είπανε ο μάγειρας τι φάει. Στο κρατάνε κρυφό. Μάλιστα. Ωραία. Παρασκευή. Παρασκευή, ναι. Παρασκευή, Χριστίνα, θα είσαι εκεί. Βρε, τώρα τι ρωτάς, τι σε νοιάζει, δεν σου λέμε. Να κάτσεις να ακούσεις την εκπομπή. Όχι, να έρθω να βγω ζωντανά να μιλήσω. Μάλιστα. Και εγώ. Εντάξει, να μιλήσω και εγώ, να μιλήσω εδώ. Η γάμα δεν είναι Χριστίνα, δεν πατάω το πολύ. Μάλιστα, καλά, μας απειλείς. Έγινε, δεν σου λέμε. Όχι, δεν απειλώ, είσαι καλό παιδί. Άντε, να σε καλά, γεια. Και προτιμήσει τώρα ο φίλος μας ο Παύτη να κάνει. Άμα δεν είμαι εγώ, τι να έρθει να κάνει. Να έρθει να κάνει εδώ, ας πούμε. Ναι. Καλημέρα, εγώ ούτε ένα καφέ τον κάνω πλέον. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ρε Τζοκαδόρε, αφού βλέπεις έχεις στελεχή που είναι καλά στις προβλέψεις. Γιατί δεν το ανέφερες, δεν το έδωσα άχαστο. Ότι θα βγει μετά από λίγο και θα πει ότι δεν θα κεράσει. Over,
over 1,5 παρεμβάσεις. Μα τόδωσα τσιμέντο ήταν, άχαστο, λέω θα βγει. Πόσες φορές έχει βγει ο τέτοιος, έχει βγει διπλές φορές ο Πάβη. Σπάνια, έως καθόλου. Σπάνιο. Αλλά τώρα κάτι δεν του καθόταν καλά. Όταν έχουμε συντροφιά στο στούντιο, βγαίνει δύο φορές. Εντάξει, δεν παίζει και αυτό, αλλά... Μ' άρεσε ότι όταν μιλούσε την πρώτη φορά και έλεγε στην κριτήρα, χασμουρίδι και του 40. Το τεξίμιο του παιδί, δε. Τι να τον κάνουμε. Για να το παίξει και γαλαντονόμο, να πούμε γαλαντόμο. Τέλο πάντων, κάνω και άμα ακούσει η γυναίκα με σκοτώσει. Ο γιο μου τελικά. Κι άλλο μπαν. Κι άλλο μπαν. Όχι, το μπαν είναι στην έξω, πώ το λένε, στο που βγαίνω να πούμε και τα παραλέω. Αλλά λέω αλήθεια, ρε φίλε. Ακούμε, όχι, όχι. Λέω, και είμαι, πώς το λένε, προτείνω αυτή τη στιγμή που θα υπάρξει και τον μπαρ με τον οποιοδήποτε φίλο συμπολίτη να έρθουμε εκεί και να ακούσουμε όλες τις εκπομπές, τα πάντα που έχω πει, αν κάτι δεν ισχύει. Δεν μπορεί να ακούγεται λίγο ποιοτικό και. Σας τα λεγάκια. Ναι, καλά, εντάξει. Εννοείται. Ελά το μάσου, η ειλικρίνειά σου. Όλο, δεν είναι ειλικρίνεια. Άλλο ειλικρινής και άλλο φιλαλίζει. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει. Ωραία, έγινε. Και τελειώνοντας, θέλω να σε ρωτήσω κάτι στο virtual. Πώς το λες αυτό, αρχιερχή το είπες που έπαιζε. Ναι. Που είχε πρασινιακό, κοκκινιακό και ξέρω εγώ, δολοφονιακό και ατιμωριακό είχε. Δεν ξέρω. Έγινε. Συγχαρητούμε. Τσάω, τσάω. Καλά, Μάρη, θα λέγα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωπα, να τα. Και καλημέρα. Καλαμαράκια και καλαμαράκια θα φάμε. Να είστε. Πολύ ωραία. Τι κάνουν οι καλαμαράδες, οι κουμπάρες σου εκεί στην Κύπρο. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, καόιλ, έτσι. Από Τρίκαλα και πάνω μόνο καόιλ είναι χιλιόμετρα ο κούκλας. Γεια! Τα πήρε. Από τις πετρελαϊκές. Καόιλ, παλιός μας ακροατής εδώ. Δεν εννοούσε αυτό, αλλά τώρα μας το μνημόνεψε. Βεβαίως, έτσι ας πούμε, από τα πέτρινα χρόνια του λόγου επειδή. Εντάξει, πήρα, άμα πήρε. Παλιά δίνανε. Δεν έχω ιδέα με τις βενζίνες, είναι ποτήρια. Δεν ξέρω, δίνουν ακόμα. Τι ποτήρια. Δώρο, ποτήρια, ρε παιδί μου, κάνει μια. Κούπες, κύπελα. Άμα δεν τη ομάδα είσαι, το πάρε ένα κύπελα. Ποτήρια, ρε παιδί μου, να πίνεις νερό. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Δεν μου έχει συμβεί να μου δώσουν δώρο. Δεν δίνουν τώρα κάτι τα βενζίνα, τίποτα. Το μόνο δώρο που μπορεί κάποιο να σου δώσει είναι σε αυτό το αρωματικό που το κρεμάζουμε στα μάξι. Που το κρεμάζει και είναι χειρότερο. Που είναι ευρωμυστικό, δεν είναι αρωματικό. Αχ, παλιά, όχι, μάζευε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ με κάθε τέτοιο. Που έβαζες βενζίνη με κάθε γέμισμα, γιατί τα παλιά τα χρόνια το γεμίζανε το. Δεν έλεγες βάλε μου 10 ευρώ. Σαν να έχεις μηχανάκι. 9 ευρώ. 10 ευρώ στα μάξι δηλαδή. Να πας και να το βάλεις μπρος, ας πούμε, και τελειώσει. Όχι, παλιά το γέμισμα ήταν για πλάκα. Γέμισε το δύο φορές, ας πούμε. Πάω και έρχομαι και το ξαναδιάζω και το ξαναγεμίζω. Μέχρι 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας με το λόγο επειδή μας. Το οποίο είναι και αθλητικό, είναι και κοινωνικό και οικονομικό. Από όλα τα καλά. Από όλα ούτως ή άλλως. Αυτή η εβδομαδούλα δεν μας έχει πολλά. Πολλά κάτι έχει, αλλά τώρα εντάξει. Έχει πρωτάθλημα Γαλλίας, πρωτάθλημα Ισπανίας, πρωτάθλημα Ιταλίας. Έχει, ρε παιδί μου, το κάτι της του. Δεν είναι έτσι. Δεν έχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Τώρα για κάποιους, ας πούμε, για ψάχνοντας πάση θυσία να περάσουν την ώρα τους. Κάτι θα βρούνε είναι η αλήθεια. Έχει και κύπελο Αγγλίας γενικότερα. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εμείς προσωπικά δεν θα κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε. Εντάξει, θα δούμε Greece στο Motel, πώς λέγεται αυτό το τέτοιο. Σήμερα. Και σήμερα και χθες. Το οποίο λέει. Ακολουθούν αυτά τα. Γενικότερα η Ελλάδα είναι έτσι της οικογενείας. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε από την πολιτική, από τον αθλητισμό, από το τραγούδι. Στο Next Top Model τι. Χθες λέει πήγε. Μάνα και κόρη, αναστάτωσα το GNTM λέει. Η Playmate που έκλεψε τις εντυπώσεις. Βέβαια, βέβαια. Φύγε λέει μία διαγωνιζόμενη στην Οντισιό μαζί με τις μητέρες, μαζί με την μητέρα της, η οποία στο παρελθόν είχε συμμετάσχει σε, δεν μας το χαρακτηριστώ και μόνο στον τίτλο του μεταξύ. Όχι. Είχε λάβει μέρος στα Playmate του 2011. Ναι, το είδα αυτό. Ναι. Αλλά η μητέρα, κάτσε, όχι η μητέρα, η κόρη. Α, είχε...
Νόμιζα ότι η μάνα ήταν playmate. Όχι, τη μαμά απλά τη... είπε αυτή, έχω έρθει με τη μαμά μου, τη ρώτησαν αν είναι όμορφη μαμά σου, είπε αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη μαμά μου, φέρει τη μέσα να τη δούμε και αυτό, απλά την είδαν. Μανούλα, μανούλα. Έτσι νομίζω έγινε. Όχι, όχι, το είδα, το είδα. Οπότε πρόλαβε η μητέρα, ας πούμε, και έκανε 18 χρονών, 19 χρονών κορίτσι. Καλά, πλέον... τι 19, αφού αυτή τώρα η κόρη είναι 20, πόσο είπε, 20. Ω, 30 έφτασε. Ναι, ναι, 28. Καλά. Δηλαδή πήγε από τη μια διοργάνωση στην άλλη. Αυτό μου αρέσει που γίνεται στα. Θα σου πω τι έγινε. Πήγε όταν ήταν, ξέρω εγώ, το 2011, πόσο χρονών ήταν, πήγε εκεί πέρα. Μετά έκανε ένα παιδί, παντρεύτηκε, έκανε παιδί και σταμάτησε την καριέρα τη. Μάλιστα. Τώρα, τώρα το παιδί είναι 5 χρονών και είπε να ασχοληθεί με τον όνειρό τη. Με τον. Εντάξει, οπότε το παίρνω πίσω. Δεν είναι ότι ρε παιδί μου παραδίδουν σκύπτρα. Την μητέρα Playmate και έβγαλε την κόρη τη. Συγγνώμη που στο χαλάω, ρε Μπάμπη. Μου χάλασε τώρα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αλλά γιατί έχουμε μια τάση στην Ελλάδα γενικότερα. Οι γονείς, ας πούμε, να θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους αυτό που είναι οι ίδιοι. Ή αυτό που δεν μπορούσαν να γίνουν. Ένα από τα δύο, ας πούμε, να παραδώσουν τα σκύπτρα. Και σου λέω, άμα είσαι ένα μοντέλο, θες να κάνεις και το παιδί σου μοντέλο. Ή αν το όνειρό σου ήταν ένα μοντέλο, ή θες να κάνεις και το παιδί σου μοντέλο στην πραγματικότητα. Ενημερωμενότατη σε βλέπω. Δεν το είδα όλο όμως δυστυχώς. Είδες το κέριο, ήξερες γιατί θα μιλήσω και είδες το κέριο σημείο. Είναι ακόμα στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά. Όχι, όχι, γύρισαν Αθήνα. Α, γύρισαν. Γιατί μας τα πήραν από εδώ, γιατί δεν κατάλαβα επειδή δεν έχουμε τηλεφωνή. Εδώ είχε πρόβλημα η περιφέρεια. Είχε πρόβλημα η περιφέρεια, ναι, κανονικότατα. Έως πάντων, εντάξει, δεν έχουμε τι να δούμε δηλαδή στην τηλεόραση από διαγωνισμούς, από... Παλιότερα πρέπει να. Νομίζω πέρυσι είχε βγει και στοίχημα ή όχι. Κάποια σοκά, ένα διάστημα για το Survivor είχε βγει στοίχημα. Τι? Αλλά το πήραν κατευθείαν. Ποιο θα κερδίσει, ποιο θα αφήσει, ποιο θα κάνει, ποιο θα ράνει. Αλλά... Δεν το βλέπει κανένα και το. Όχι, παιδί μου. Σου λέει ότι μπορεί να σκάσει μια πληροφορία από το πουθενά, άμα δει ο άλλο και μυριστεί στοιχηματάκι, γιατί ήταν μαγνητοσκοπημένο. Βγαίνανε γενικά πληροφορίε. Αφού ήταν αυτά τα θέματα που μα ενδιαφέρουν, σε παρακαλώ. Μάλιστα, εντάξει. Δεν είναι ότι είμαστε η χώρα του νεποτισμού. Εκεί ήθελα να καταλήξω για να πω ότι ξέρω μια λέξη. Για ξαναπες. Νεποτισμός. Έτσι είναι αυτό. Η οικογενειοκρατία κτλ. Είναι αδιάβλητες. Να, οι αδιάβλητες διαδικασίες σε τέτοιου είδους σόου. Θα έπρεπε να είναι έτσι, ας πούμε, ενδεχομένως και εκλογική διαδικασία. Δηλαδή να υπάρχει, ας πούμε, ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών και να επιλέγουν, ας πούμε, τους βουλευτές σε ένα πρώτο βαθμό. Να περνάνε, να περνάνε από οντισιόν. Από οντισιόν, ας πούμε, να λένε την πολιτική. Περνά στο bootcamp. Ναι, στο bootcamp. Κάτσε πάνω στον κύβο. Να λέει ο πολιτικός, ας πούμε. Ο κύβος ερήφθη. κάτι τέτοιο. Ο Αντρέας τα έλεγε αυτά. Τα Κάζους Μπέλη και τα Αλέα Τζακ τα έτσι. Τα αστερίστηκα. Βεβαίως. 2-31-0-2-8-7-3-8 για σε μια εκπομπή που σήμερα δεν πολύ αντιπαρατεθήκαμε. Οπότε γι' αυτό έτσι, ας πούμε, περιορίσαμε και τις πήραν από για τον προηγούμενο. Αλλά δεν έχει σημασία, εντάξει. Καλά, δεν περάσαμε. Βρε, καλά, περνάμε κάθε μέρα. Δεν είναι αυτό το τέτοιο. Εντάξει, είμαστε στην παλική εκπομπή, βέβαια, όμως από την άλλη, αθλητικό ραδιόφωνο. Εντάξει, αλλά δώστε μας και λίγο τροφή επί του αγωνιστικού περισσότερου. Γιατί τα παίζουμε στα δάχτυλα τα 4-4-2. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα. Μήκος Βασκευικός, Οξής. Καλώς το να. Ερώτηση, ποια είναι η σχέση του μπάσκετ με το GNTM? Η σχέση, πήγε, θα σου πω εγώ τώρα γιατί το έβλεπα, πήγε κόρη παλαιού καλαθοσφαιριστού του ΠΑΟΚ. Σωστά, τον πρόλαβες? Όχι, όχι, δεν τον θυμόμουν να κάνω τον Google. Εγώ τον έχω παίξει αντίπαλος όταν έπαιζε στα Γιάννη. Πώς τον λέγε, πώς το λένε? Καλόγυρος. Καλόγυρος. Δεν έκανε και πολλά πράγματα. Ήταν 2-10 αλλά μαλακός αφουτυρό. Ναι. Μετά πρέπει να πήγε κάπου στην Κρήτη και μετά εξαφανίστηκε. Βέβαια ήταν 2-10. Ναι, αλλά για εκείνη την εποχή το 2-10 ήταν. Εντάξει. Έχει... Για τώρα δεν είναι. Τώρα εντάξει, έχει αλλάξει λίγο το μπάσκετ τώρα. Δεν σημαίνει ότι είσαι ψηλός. Τότε όποιος ήταν για να είναι ψηλός το βάζανε μέσα. Χωρίς να κοιτάνε αν έχει ικανότητες, ναι, ναι. Ψηλός. Έλα, ψηλές. Έλα, θα στέκεσαι έτσι. Εντάξει, πού να σε περάσει ο άλλος. Ενώ τώρα δεν χρειάζεται να είσαι τόσο ψηλός. Εγώ βέβαια κουφάθηκα για ένα άλλο πράγμα. Γιατί η κοπέλα λέει ότι είμαι από την Καστοριά. Γράφω με τον παπά της, είμαστε φίλοι στο Facebook. Γράφω αφού είσαι από τα Γιάννηνα, γιατί είπε Καστοριά. Και μου απαντάει, υπάρχουν πολλές σκοπιμότητες στο παιχνίδι, δεν μπορώ να σου πω, με υπογόψη η ρήτρα εμπιστευτικότητας. Μάλιστα. Και κουφάθηκα γιατί σιγά τη διαφορά Γιάννηνα με Καστοριά. Καταρχήν, γιατί να τις πουν να Καστοριά έχει 10.000 κόσμο, τα Γιάννενα έχουν 80-90%. Μεγάλο fail, ας πούμε, να ποντάρεις, ας πούμε, στην...
στο εκλογικό σώμα των Ιωαννίνων, ας πούμε, να σε στηρίξει είναι πολύ προτιμότερο. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Τι μας κρύβουνε, τι μας κρύβουνε. Να πούμε κάτι για το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα αρχίζει το Σάββατο, δεν ασχολείται κανείς. Α, ούμε, καλά που μας ενημέρωσες κι εσύ. Και έχουμε πάω Κάρις, δηλαδή, το Σάββατο. Όχι. Α, όχι. Δεν είναι πρωταγωνιστική. Νομίζω παίζει Άρης Ηρακλής. Νομίζω. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι το Άρης Ηρακλής δεύτερη αγωνιστική. Έχεις δίκιο, αλλά νομίζω υπάρχει και Άρης Ηρακλής κύπελο. Ναι, ναι, ναι. Η Ηρακλής Άρης. Να είστε. Ουδής ασχολείται. Γι' αυτό δεν ξέρουμε καν τις αγωνιστικές. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ομάδα από τα Λίντλ. Ναι. Ο Ηρακλής έχει κάνει ομάδα. Πες κάτι καλύτερο από τα Λίντλ. Ο Άρης έχει κάνει ομάδα άγνωστο. Λοιπόν, και όμως είχα απόλυτο δίκιο. 29/9 στις 5:45 ημέρα Κυριακή. Άρης ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε με τα βαριά. Πάλι δίκιο. Πάλι δίκιο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Το βλέπεις μπροστά σου. Ναι, ναι, άνοιξε το ίντερνετ γι' αυτό για να επιβεβαιωθώ. Λοιπόν, ο Άρης δεν είναι άγνωστο τι ομάδα έχει. Θα το δούμε την Κυριακή. Αυτό μάλλον. Είναι λίγο. Πώς το λένε, λίγο. Γρίφος. Γρίφος, λίγο πολύ νωρίς και δεν έχει κάνει ούτε ένα φιλικό παιχνίδι ούτε τίποτα. Ναι. Θα παίξουμε τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αυτό ότι δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, είχες απόλυτο δίκιο. Εγώ ναι. Διάβασα χθες ότι ο Ηρακλής προετοιμάζεται γιατί παίζει με το Περιστέρι 4/5 το Σάββατο και μετά συνειδητοποίησα ότι αρχίζει το πρωτάθλημα. Τι να πω, δυστυχώς πρόκειται για το χειρότερο πρωτάθλημα όλων. Βέβαια, εντάξει, ούτε Ολυμπιακός μέσα, ούτε τίποτα. Ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρος πρωταθλητής, ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ, το Περιστέρι και προμηθέας, η διαφορά τους είναι τεράστια. Ακόμα, θα κάνουμε ακόμα ένα βήμα πίσω στην Ευρωλίγκα, γράψτε το. Πιστεύω ότι επιτυχία θα είναι πλέον μια ομάδα να μπει στην οκτάδα. Ναι. Λογικό, λογικό μου φαίνεται. Ναι. Και τα play-off, δηλαδή να μπει στα play-off. Και από εκεί και πέρα το Final Four το βλέπω πάρα πολύ μακριά. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Καλά έκανες με τις ενημέρωσεις. Μας αφύπνισες, ας πούμε, να δούμε και λίγο την σπυριάρα, όπως λένε οι ποδοσφαιρικοί. Έτσι. Καλημέρα. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γιατί, εντάξει, τι είναι η σπυριάρα? Η μπάλα του μπάσκετ, καλέ. Που έχει πάνω σπυράκια. Σπυράκια. Τα σκάζε έτσι, ας πούμε. Μην πας και την... Αν να πάει να παίξεις μπάλα, ναι. Μπάσκετ, μην βάλεις κλεραζίλ. That's gross, that's gross. Άλιστα, countdown για την εκπομπούμλα. Για λιγουλάκι ακόμη στο 2-31-0-2-7-3-8. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει: αν υπήρχε για πολιτικούς, λέει GNTM, Greece's Top Model, Greece's Top Prime Minister, ξέρω εγώ κάπως έτσι. Όλοι λέει θα πηγαίναν με τους γονείς τους. Όλοι οι υποψήφοι πολιτικοί. Βεβαίως, βεβαίως. Και τότε θα λέγανε ήμουν και εγώ, λέει, τότε βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός και ούτω καθεξής, ας πούμε. Καλημέρα στην Γραμμουλά. Και για να ενημερώσω λίγο τους συμπολίτες, τους φιλομπασκετικούς που λένε, ο Άρης Ισίος έχει κάνει οκτάδα. Είναι ήδη μέσα ο Κιτσεβίτσιους, ο οποίος έπαιζε Ολυμπιακό παλαιότερα, διοροτριάρι, και πέρσι έπαιζε στη Γιέλο Γκόρα. Λοιπόν, έχει πάρει ήδη και το Σακελαρίου που όταν ήταν στον Πανιόνιο είχε 15 πόντους. Αργιανός είναι αυτός. Μάκη Σακελαρίου. Μην με κάνεις τώρα. Εντάξει, Σακελαρίου. Λοιπόν, Σακελαρίου τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Δεν έπαιξε, ήταν μόλις προπονήσεις. Όταν ήταν πρόπερι στον Πανιόνιο είχε 15 πόντους μέσω όρο. Είναι ασόλιο κι αυτός. Τώρα, ακούγεται, γιατί καθάρισε στα γρήγορα τον μπαν, ακούγεται ότι λεφτά βάζει η κυρία που ήταν πρώην σύζυγος του πρώην, που έμπαινε σαν διαμαντάκιας και. Η κυρία ως γνωστόν είναι ο πατήρ της είναι Λιβανέζος δικηγόρος, πολύ μεγάλο και έχει τα εισοδήματά της. Αυτή είχε εισοδήματα και όταν ήταν να πάνε φυλακή και έδωσε 200.000 εγγύηση για τον πρώην της άντρα, δεν τα είχε δώσει και αυτός είχε ένα σπίτι και το έβαλε κάτι σαν υποθήκη, κάτι τέτοιο για να μην απέξω. Η οποία έχει έτσι, ας πούμε, φιλικές σχέσεις με μια άλλη κυρία η οποία ηγείται τροποντινά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή της χώρας. Δεν το ξέρω αυτό. Για να ξέρετε. Για δες το λίγο, για ψάξω. Θα το ψάξω, τι αλίγονο. Ναι. Τώρα ο συμπολίτης σίγουρα έχει κάπως καλύτερα το ρόστερ του. Είναι ήδη 12 πόντους. Έχει το Wings από τον Λαύριο. Έχει κάποιον Αρών ο οποίος είναι Καναδός. Και βλέπουμε τι θα γίνει. Αλλά τα αποτελέσματα από χθες, αν δούμε, κέρδιζε μια ομάδα η οποία ήταν, ξέρω εγώ, από κάποια χωριά ένα συνοθήλευμα, έχει φτάσει να κερδίζει 22 πόντους και στο τέλος κατάφερε να χάσει. Κάτι λέει γι' αυτό.
Τώρα το ότι έκανε όμως κάποιο φιλικό. Εδώ Άρης έχει την οκτάδα σίγουρα σαν καινούργιο, έχει και τις πιτσιρικάδες που προωθεί. Να επιθυμίσω τώρα, ό,τι και να λέμε, αυτό είναι ξεφτύλα και για τις δύο ομάδες. Καλά, εκεί, κάτσε ρε εσύ. Ότι είναι, αλλά εδώ μιλάμε ειδικά ο Άρης και ο Πάουκ ήταν έτσι. Εδώ κινδύνευαν να μην έχουν ομάδα να κατέβουν. Εντάξει, για μένα δεν έχει νόημα να κατεβάζει ομάδα υπό αυτές τις συνθήκες, αφού δεν μπορείς να τα απεξέλθεις στις υποχρεώσεις. Γιατί. Αγόρι μου τώρα, μιλάς για τον πρόεδρο αυτοκράτορα που να παίζει, ξέρω εγώ, και με τη μεικτή Σταυρούπολη, δεν με μειώνω κανέναν. Θα έχει 5.500 τσαμπιά μέσα στο ναό. Σταυρουπολίτες που θα έρθουν εκεί πέρα να πούμε να καμαρώσουν. Σου λέει τίποτα αυτό. Σου λέει τίποτα αυτό. Ότι έκανε 5 sold out και έπεσε σε λίγα παιχνίδια κάτω από 2.500 εισιτήρια. Πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή να παίζει με τα έφηβά του ενάντια στον Παναθηναϊκό, θα έχει ή όχι στον Παναθηναϊκό. Καλά, δεν υπάρχει. Κανείς δεν το αμφισβητεί. 5.000 τραπιά. Δεν υπάρχει τίποτα αυτό. Άλλο αυτό. Και άλλο το ότι οι ομάδες παραπέουν. Ουδής ασχολείται. Απλά τον θυμούνται μόνο σαν μια ένδοξη ανάμνηση και μιλάνε όλοι για τα. Πώς τώρα, τη στιγμή που σου λέω υπάρχουν 5.500 ναι, πάνε άτομα εις σε μόνο ανάμνηση του παρελθόντος. Και όταν το δείξει τηλεόραση, το βλέπει μισή Ελλάδα. Ας παίζει, ας πούμε, με το φλοιόνι. Μάλιστα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Πώς δεν το θυμάται. Ναι. Δεν το θυμάται όσον αφορά τους τίτλους. Mm. Αλλά το ότι καθάρισε τον πάνω απότομα. Ενώ ο κύριος που ηγείται δεν μπορούσε, τελευταία στιγμή πήρε κάποια λεφτά και τα πήρε από εκεί που σου είπα. Μάλιστα. Άσε με να ξέρω κάτι παραπάνω. Α, σαφή, εδώ καλά ναι. Θα πάρει και κάποιους άλλους παίχτες και θα έχει, εγώ είμαι σίγουρος, μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι, είναι Κυπέλλου και παίζει ο Ηρακλής με τον Άρη σαν Κύπελλο. Πρώτη αγωνιστική είναι σίγουρα με τον ΠΑΟΚ. Η αγωνιστική είναι την Κυριακή. Μήπως είναι πιο κοντά το Κύπελλο, μήπως είναι τώρα. Πιθανόν είναι νωρίτερα. Δεν ξέρω αν είναι νωρίτερα. Ναι. Αλλά δεν το Κύπελλο, 25. Αύριο λοιπόν, αύριο έχει Κύπελλο Ελλάδος. Αλλά είναι οι ομάδες που αγωνίζονται στις κατώτερες κατηγορίες. Δεν υπάρχουν παιχνίδια για τις ομάδες. Παίζει Ολυμπιακός με το Ανατόλια, βλέπω. Έτσι, αύριο. Έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Ε, αυτό. Ηρακλής Άρης είναι στην επόμενη φάση. Λοιπόν, έγινε. Έγινε, τα λέμε. Τσάω. Λοιπόν, σιγά-σιγά και εμείς θα φτάσουμε προς την ολοκλήρωση του σημερινού λόγου. Επειδή. Να σε ευχαριστώ για την κέρια παρουσία σου. Εγώ τη συνδρομή σου. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε για την συντροφιά που μας προσφέρατε. Σας αφήνουμε στα στιβάρα μπράτσα του Κωστή του Ζατσαρού. Με και τις 10 παρεούλα εδώ στον Λίμπερο 107,4. Θες να αποχαιρετήσεις το λαό σου, το κοινό σου, τι. Θα τα πούμε και αύριο λογικά. Να τα. Κάνεις σαν όλους τους άλλους παίρνουν τηλέφωνο, θα βγω μετά. αφού εντάξει, ξέρεις, δεν μπορώ να έρθω μόνο μία μέρα. Έτσι. Άμα έρχομαι. Άμα είναι να δεις εδώ, τι. Σε παρακαλώ. Μόνο για μια μέρα δεν είναι το λόγο επειδή. Λοιπόν, τα ξαναλέμε λοιπόν αύριο, το πάρα πολύ πρωί στις 6. Να είστε καλά. Φιλιά, τσάω.